Καλησπέρα. Ας την ακούσουμε τον τραγούδι, ρε αγάπη. Καλησπέρα στους πρωταθλητές. Έτσι είναι, Στέργιο. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Που είναι πολύ χαρούμενο σήμερα από ό,τι κατάλαβα από το πρωί. Κουρασμένοι όλοι. Λαμποκοπάει όλη η πόλη. Κουρασμένοι όλοι, αλλά ότι λάμπει η πόλη, λάμπει. Χαμογελαστά πρόσωπα παντού. Για χάρη του μεγάλου ΠΑΟΚ. Αλήθεια, δεν βλέπεις πουθενά κάτι διαφορετικό. Σαν τρελή είναι όλοι. Περπατάμε με ένα χαμόγελο που σου μένει. Μπορεί να έχεις μαύρα μάτια, κανονικά, αλλά έχεις ένα χαμόγελο. Ο Στέργιος έχει και ένα κομματάκι χορτάρι στα χέρια του. Δεν το έβγαλα εγώ. Δεν το έβγαλες εσύ. Μου το δώσανε. Να πω, όχι, να πω. Τι ωραία πράγματα. Τι τρέλα είναι αυτή από χθες. Τι γίνεται. Όλα καλά. Πώς είσαι. Περιμένουμε τον Σταύρο. Να βρει τη δύναμη. Τον περιμένουμε. Να συρθεί στο στούντιο. Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί του. Ξέρεις τι. Δεν μπορώ να το κρατήσω για μένα. Θα το μοιραστώ. Τον περιμένουμε, είναι η αλήθεια. Αν βρει τη δύναμη ψυχής να φτάσει μέχρι εδώ. Θα τη βρει, τώρα θα έρθει. Εντάξει, πρώτος έφυγε. Πώς γίνεται αυτό. Αλλά είναι πτώμα. Εμείς που έχουμε 2 ώρες ύπνο, ούτε 2. Και ο Σταυρωστός σου τα έχει. Έτσι λες. Έτσι θα πει. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερ 107,4. Πες τα ρε Στέργιο. Λίγες ώρες μετά τη μεγαλειώδη γιορτή στην Τούμπα. Δεν νομίζω κανείς μας να έχει ζήσει κάτι παρόμοιο. Μπράβο και στον Ιβάν Σαββίδη, μπράβο και σε όλη την ομάδα για την πορεία, για όλες τις στιγμές περηφάνειας που έχουν χαρίσει στον κόσμο και για τη γιορτή που ήταν πραγματικά λαμπρή, χωρίς πολλά σάλια, μάλλον χωρίς καθόλου σάλια. Νομίζω ξεπέρασε κάθε προσδοκία και το είπαν άτομα που την παρακολούθησαν ολόκληρη, γιατί τώρα εγώ ως προσωπικά δεν έχω και πολύ καλή εικόνα, γιατί τα έγραφα παράλληλα, έχανα μερικά, ξέρεις, άμα δεν τη δεις λίγο κανονικά, δεν μπορείς να καταλάβεις πολύ καλά. Αλλά από ό,τι διάβαζα γενικά και στα social media και στο Twitter, όλοι ήταν εντυπωσιασμένοι. Δεν το περίμεναν. Ούτε εγώ δεν το περίμενα αυτό. Δεν έλειψε νομίζω τίποτα μέσα από το τελετουργικό. Ό,τι συνέβη στο παρελθόν ήταν εκεί. Άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους ήταν εκεί. Μέσα από βίντεο και από διάφορες εικόνες. Τίμησαν τον κάθε ΠΑΟΚΤΖΙ. Ήταν πραγματικά κάτι μοναδικό. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο στην ΙΠΑΕ, μπράβο στον Ιβάν Σαββίδη, μπράβο σε όλους που συμμετείχαν. Είναι αυτό που μας έλεγε ο Κυριάκος την Παρασκευή. Ότι και σε κάθε εκδήλωση ψάχνουμε να βρούμε ποιος δεν έκανε καλά κάτι, τώρα την αναλάβαμε εμείς. Και κοίτα να δεις που τώρα έγινε καλύτερη από ποτέ. Ναι, δεν νομίζω να έχει κανείς παράπονο. Όχι, κανένας. Ήταν μια γιορτή αντάξια του τεράστιου αυτού συλλόγου, του τεράστιου κόσμου του και της τεράστιας ομάδας που εδώ και 2 χρόνια σχεδόν δεν έχει σταματήσει και ούτε πρόκειται να σταματήσει να κάνει περήφανο τον κόσμο. Που την ακολουθεί. Η Τούμπα έχει χθες σίγουρα 35.000 κόσμου. Δηλαδή μπήκανε στο χορτάρι με τη λήξη σχεδόν 2-3.000, 4 και η Τούμπα είχε παραμείνει κατάμεστη. Ναι. Οπότε σίγουρα έχει 35.000 κόσμου. Ευτυχώς δεν είχε 50. Ναι. Γιατί θα είχαμε σοβαρά θέματα. Παραλίγο. Γιατί είδαμε κάτι εικόνες πριν το μάτς. Προσπαθούσαν να μπουν εκεί 50-50, 60-60. Δεν έγινε σε μεγάλο βαθμό. Γιατί 30 μπήκαν, ας πούμε. Εντάξει, μια χαρά ήταν όλα. Προσπάθησε και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να όσο γίνεται να τηρηθούν κάποια πράγματα. Εντάξει, έγιναν. Καλά πήγαν όλα. Δεν μπορείς να συγκρατήσεις τον κόσμο να μην μπει στο γήπεδο. Αλλά καλά. Έδειξε ο κόσμος μία σύνεση. Δηλαδή, ναι, για κόσμο αυτό, του ΠΑΟΚ είναι. Αυτό. Έδειξε μία σύνεση. Θα έπρεπε να ακούσει λίγο παραπάνω τι έλεγε. Γιατί πραγματικά οι εκκλήσεις ήταν μέτρησα καμιά δεκαπενταριά. Εντάξει, μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν. Και για λόγους ασφαλείας κυρίως. Αλλά οκ, okay, κύλησαν όλα μαλά. Τον Ιβάν Σαββίδη λίγο χάσαμε σε κάποια φάση που πρέπει να τον αγκάλιασαν 35 άτομα μαζί. Δεν φαινόταν. Συγκλονιστικές στιγμές και για τον Ιβάν Σαββίδη και στην Τούμπα και στο λεωφορείο της ομάδας. Προσπαθούσα πριν να ξεχωρίσω κάποιες στιγμές και κάθε μία έφερε την επόμενη. Δεν μπορείς να. Τι να επιλέξεις. Δηλαδή, βλέπεις τον Ιβάν Σαββίδη να πέφτει στα γόνατα μπαίνοντας στο λειτουργικό εκεί. Στο stand που είχε δημιουργηθεί, να πέφτει στα γόνατα και να προσκυνάει την Τούμπα. Βλέπεις σχεδόν όλους τους παίκτες να το κάνουν. Βλέπεις τον Μπέλκα να κλαίει σαν μικρό παιδί, το Βιερίνια να κλαίει, το Λιμιό να κλαίει, το Λουτσέσκου να έχει δακρύσει. Γενικά, μετά στο Πούλμαν, το Πασχαλάκι να κρέμεται από το Πούλμαν. Έχει κάτι έκανε, κατέβηκε κάτω. Μην κάτι πήγε, κάτι σκέφτηκε, κάτι αλλά το μετάνιωσε και ξαναγύρισε πίσω. Κάτι έπεσε και κατέβηκε, ξαναγύρισε, την τραβούσαν. Δεν ξέρω τι μπορούσα. Το Μπρίγιο που επέστρεψε εκεί ήταν σαν να είναι εδώ πέρα, κανονικά να μην έχει φύγει ποτέ.
Δεν ξέρω τι μπορείς να κρατήσεις και τι μπορείς να αφήσεις. Νομίζω ότι δεν μπορείς να αφήσεις τίποτα. Σπουδαίες στιγμές, ξαναλέω, αντάξεις ενός τεράστιου συλλόγου, ενός τεράστιας ομάδας και ενός τεράστιου κόσμου. Ναι. Το περίμενε πολλά χρόνια. Θα μπορούσε να το πανηγυρίσει νωρίτερα. Δεν θέλαν ορισμένοι. Ούτε τη σεζόν 9-10, ούτε πέρσι. Δεν μπορούσε όμως να σταματήσει την πορεία αυτού του συλλόγου προς την κορυφή. Και αυτό το χθεσινό ήταν η απαρχή πολλών ανάλογων επιτυχιών στο μέλλον. Δεν θα είναι πυροτέχνημα ο ΠΑΟΚ. Είναι εδώ και ο Σταύρος, μαλώνει έξω με τον κόσμο. Με τα γυαλιά λίγο. Με τα γυαλιά λίγο. Μάλλον έχει μαύρους κύκλους και δεν θέλει να τους δείξει, δεν ξέρω. Θα έρθει, θεωρείς. Έρχεται. Ξαναγυρνάει. Να μας κάνει τιμή ο Μαύρικ. Ο Μαύρικ. Έλα ρε Μαύρικ. Σταύρο. Μην... Με αυτό ξεκινήσαμε, μην αγχώνεσαι, όλα είναι καλά, όλα είναι καλά. Μαζί μας και ο Maverick, το γέλιο. Να μας πει για το Top Gun νούμερο 3 που θα γυρίσει. Είσαι σαν το celebrity που έχουν μαύρο κύκλο και φοράει γυαλιά ηλίου χωρίς λόγο. Ο Πέτρος Λαβούσης στις δημοσιογραφίες. Θα τα φοράσεις τώρα συνεχόμενα ή θα φύγεις ελικά. Θα το βγάλω. Για να σε δω. Όχι. Όχι. Δυσκολευτήκαμε να σηκωθούμε. Κλείσε, εντάξει, έφυγε η παππούδα. Εντάξει, θα πρέπει. Κοιμηθήκαμε 2 ώρες και σηκώθηκαμε 6,5 αυτά παρά. Αγάπη, δεν είμαστε στα ίδια χρόνια. Που τα πάω στην ηλικία σου πήγαινα 3-4 μέρες σερί. Να, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Και με πόση αλκοόλ που με τιμούσε, ερχόταν η Σμιρνόφ. Με πλακέτες, ερχόταν η Κάπτεν Μόργαν, πιο μικρό όταν ήμουν. Ναι, ναι. Ωραία. Εχθές ποιος τίμησε. Η Στολίσταγε. Μέτρια. Δεν μ' αρέσει. Δεν θέλουμε. Εγώ τη πάω με λεμονάδα για να μάθει να πίνει. Δεν είναι με λεμονάδα. Εγώ τη πάω με λεμονάδα. Εγώ πίνω τζιν τόνικ. Είμαι ποιοτική. Δεν είναι τώρα με τι βότκε. Τι τζιν τόνικ, μόλι βλάχα που πήγε το τζιν. Το ποτό που δεν είχαν τι να κάνουν. Στο αθόρυβο, Σταύρο, στο αθόρυβο. Έχουμε εκπομπή. Τέλο πάντων, ο πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Να ξεκινάμε το βασικά. Από εδώ και πέρα λοιπόν εντολέ. Κάτσε λίγο σε εντολέ. Όταν γράφουμε κείμενο. Γράφουμε οι πρωταθλητέ Ελλάδο. Ταξιδεύουν αύριο π.χ. για Τρίπολη, όπου θα δώσουν το ημιτελικό. Δεν πειράζει. Γραφικό, δεν μπορώ καθόλου. Δεν πειράζει. Σε χώρα γραφικών, έτσι μπορώ να μην το υιοθετήσω αυτό. Όχι. Γιατί είσαι σε ένα team. Είχα βάρδια και δεν το έγραψα. Όχι, το έγραψα σε τι κείμενα από τα 14 που μπήκανε. Α, δεν είπα εγώ όλη την ώρα. Α, το πετάω απλά έτσι. Δεν το πετάμε, αλήθεια η ψέμα. Ενώ που και πού, ρε παιδί μου, το σημείο. Οι άλλοι γράφουν, φίλε. Εντάξει τώρα. Του τίμησε το YouTube. Δηλαδή να μην το. Να μην γράψουν πίσω ότι είμαστε πρωταθλητές Ελλάδος. Ε, ωραίο από το Σέντερ Φόλτσα, απλό κατανοητό. Ωραίο. Δηλαδή κάποιο που το δει καταλαβαίνει πρώτον ότι η στοίχημα είναι μέγα χορηγό του ΠΑΟΚ. Ναι, σωστό. Πάνω, και ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής Ελλάδος 2019. Το καταλαβαίνεις, ναι. Το καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν είναι κάτι άου. Ιστορικό. Ιστορικό από το Σέντερ, θα πάμε να πάρουμε 12 φύλλα μετά. Ελπίζω να προλάβουμε, να μην τα πάρετε όλα. Άντε πάρτε τα. Σας κάνουμε τη χάρη. Πάρτε τα. Πάρτε. Διάβολε, θα πω τον Κώστα, βγάλε και ένα από αυτά τις καβάτσες γιατί δεν έχουμε αρχείο. Μας τα πήραν τα άλλα. Ναι. Θα ανοίξουμε γραμμές μετά το διάλειμμα. Ναι, η κουβέντα βέβαια, παιδιά, και ξέρετε, μην νομίζετε ότι ξαφνικά διαβευθήκαμε για τον κόσμο. Είμαστε κάγκελο, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε μισό θέμα και θα βγάλουμε γραμμές. Όχι, έχουμε θέματα. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε, αλλά τα θέματα που πρότεινε ήταν ελεϊνά για τη σημερινή ημέρα. Αυτό είναι το θέμα να μιλήσει και τα λοιπά. Αυτή είπε αυτό. Δεν τη άρεσε ούτε το δικό μου. Ναι. Δεν του άρεσε. Ο δεύτερο. Ζήτημα να είδε 5 λεπτά μάτσε χθε στην Τούμπα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα αναλύσουμε και το μάτσε ιδιαίτερα. Εντάξει, σου πω κάτι. Εγώ δεν είδα ότι ο δεύτερο δεν είδε το μάτσε. Ωραία, εγώ πίστευα ότι το είδε. Και θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή. Δίπλα μου. Και λέω τι έγινε. Σκόραρε η. Σκόρανε η κόκκινη, όχι του Ολυμπιακού. Γιατί αυτή εντάξει είναι άπιαστη. 101 γκολ συν κάτι που το στέλνει, δεν είδα. Ναι. Ξυπνήστε. Εμείς πώς έχουμε, δεν τους έχουμε περισσότερα. Όχι. Πώς έχουμε. Δεύτερο στέργιο. Σούπερ λίγο. Το χάσαμε το πρωτάθλημα της επίθεσης. Δεν πειράζει, πήραμε το κρονικό. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός 68, πάω και 64. Ας το διάλο. Και πόσα φάγανε. 17, εμείς 14. Α, και δείσμε στην άμυνα. Όποιος χάσει την επίθεση και δείσμε στην άμυνα, το νέο κρονικό. Αχ, Θεούλη μου. Παρέλαβα την κάνω την κέρα χθες πάντως. Τι. Κοντά ήταν. Σε ποιο. Να μην χάσει, να μην κερδίσει τη Λαμία. Α, Ολυμπιακός. Ναι. Αν νόμιζα για το Λεπαδιακό, λες που άντεξε 60 δευτερόλεπτα. Άντεξε. Με άκουσε ένα γνωστό μας που τον είδαμε χθες στην Τούμπα μετά από καιρό. Που έχει μετακομίσει τώρα σε άλλη πόλη.
Να λέει ο αντιλέχου, λέει να βάλει το 80-01. Ποιο αντιλέχου να βάλει. Κάτι σενάρια έλεγε πριν το μάτς. Ο αντιλέχου δεν είδε την αιστεία δικιά μα. Τέλο πάντων δεν είναι τώρα. Τα παιδιά αυτά ήταν πεσμένα. Δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε να λέει κι άλλοι. Ναι, εντάξει, δηλαδή σε παρακαλώ. Ήταν, μετά, όχι, ήταν το πιο εύκολο, ο πιο εύκολος άσος της Τούμπας με δεύτερο αυτόν του Ολυμπιακού. Ναι, αλλά δεν βγήκε το βερδιόμιση επίχρονο. Το σύχαμα το άλλο πανηγύρισε πριν το πέναλτι. Έμαθα όμως ότι εσύ στο 1-0 έκανες την κίνηση, πληρωθήκαμε. Α, ναι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι υποφυτιλάνιζε ο συνάδελφος. Άκου, ότι ήταν ένα βήμα προς την πληρωμή. Στο 1-0, στο 2. Βιάστηκες. Ένα βήμα, δεν βιάστηκα εγώ. Το άλλο ζώο που πανηγυρίζει πριν το πέναλτι. Πιστεύω ότι είναι η Ηλία. Θα σου πει κάποια μέρα καλημέρα και θα τα ακούσει Παναγία χωρίς λόγο. Επειδή είναι η Ηλία. Δεν βρίσκω τα θεία από τα πολλά. Καλά, ναι. Ξεκινάμε από τα βασικά. Μεγάλη Δευτέρα σήμερα, στο πάρουμε αλλιώ. Α το διάλογο. Ναι. Μεγάλη Δευτέρα σήμερα. Να πούμε κι εμεί αυτό που διαβάζω στο Facebook που μου αρέσει. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Γιατί είναι. Όλα καλά είναι στο Facebook. Εσύ. Ξεκινάμε από το καλή τεταρτίτσα στο παρεάκι. Τέλος πάντων, να αρχίσουμε το Facebook. Ποτάς να πήρω πάω, φίλε. Εντάξει, σταματήστε λίγο. Μοναδική στιγμή στην Τούμπα. Περίμενε στη γιορτή. Πες, με το χέρι. Ήξερα ότι η αισθητική της θα είναι όπως πρέπει. Το ξέρεις ότι ακόμα έχουμε πίσω στα χέρια μας, εντάξει. Σε παρακαλώ, Ρεστρίγιο, με προκαλεί, ειλικρινά. Με προκαλεί έτσι. Τι. Δείξε λίγο το χέρι σου. Τίποτα ρε, εντάξει, ένα μικρό κάψιμο. Κάλκης με το σόλ. Εντάξει, πέρα κάτι μπήκε στο μάτι μου, εντάξει, δηλαδή πάω στο θαλμίατρο μετά. Αλλά δεν είχαμε χώρο, δεν είχαμε χώρο. Δεν είχαμε χώρο και υπήρχαν και λάπτοπ γύρω γύρω στην αδέρφων. Ναι, Σταύρο, άνοιξε το πρωί το λάπτοπ μου και ήταν χάλια. Το δικό μου κάηκε από πάνω. Μπράβο, Σταύρο, πολύ έξυπνο. Αλλά είναι αλήτικο πλέον. Τα βάλω αυτοκόλλητα. Θα έχεις να ετοιμάσει τη φιέστα. Μας βρήκε και ένα ρίνισμα στο Λευκό Πύργο. Τι ήταν αυτό. Μόνο το στέρι. Ήταν από πίσω. Εμάς βρήκε δηλαδή. Και έχει πάθει τα πάντα. Και ένα τρίτο έπαθες, κάτι ακόμα έπαθες. Αυτό το δύο. Ναι, απλά χτύπησε λίγο ένα ρύθμα στο κινητό, έσπισε λίγο οθόνη. Κατά τα άλλα, είμαστε καλά. Κοίτα, δεν μπορεί. Εγώ έκαψα το δικό μου τον υπολογιστή και του Καπράλου. Και εγώ λίγο του Καπράλου. Στην ίδια τον είχαμε. Εντάξει, καλά είμαστε. Εσύ ο δικό σου πώς την κλείδωσε. Γιατί σε είδα και τον πήρα πιο εκεί. Α. Το σκέφτηκα, με έκοψε λίγο εκείνη τη στιγμή. Ναι. Δεν ήταν, τσούφι ήταν η PC. Δηλαδή, κάνανε... Κάποιο σου λέει ότι δεν ήξερε να τον ανάβει. Αφού μου έδωσε το λάθος τέτοιο, ρε. Μετά τα πήρα τον άλλο, άναψε κατευθείαν. Μου έδωσε το λάθος καπάκι. Και λέω τι γίνεται εδώ, ρε. Για τίποτα δεν είσαι σταύρο. Αυτοτραυματίζεται. Το δεύτερο κατευθείαν δεν το άναψα. Τι πουλάς, ρε. Τον άλλο τον κατευθείαν τον άναψε. Υπάρχει και βίντεο, ντοκουμέντο. Ανέβηκε και στο Instagram σε αυτά όλοι. Να σε δουν. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν έχει ανάψει κανείς πίσω μέσα στα δημοσιογραφικά ποτέ. Και είπε, ας τραβήξουμε την προσοχή να κοιτάνε όλοι εμάς να φαίνεται ένας πίσω στα δημοσιογραφικά. Τι ωραία. Δεν το κάνεις για την προσοχή, αγάπη. Το κάνεις για να συμμετέχεις στη γιορτή. Καλά, ναι, είναι και αυτό. Τι συμμετέχεις, φίλε. Σε τράβηξα όμως, είδες τα αντανακλαστικά έτσι. Δύο διαφορετικά βίντεο. Δύο διαφορετικές λήψεις. Εγώ είμαι πολύ κοντά σου, δεν ήταν πολύ καλή λήψη, αλλά από κάτω. Πολύ από κάτω που τη βρήκες. Μου τη στείλανε. Α. Τι να γίνει. Να δώσουμε συγχαρητήρια στον Ερίκο για τη φωτογραφία που έβγαλε. Το team του ΠΑΟΚ 24. Την είδες. Δεν φαινόμαστε. Δεν φαινόμαστε ποτέ. Έχει βγάλει selfie Δημήτρη. Λοιπόν. Να σταυρώ. Και είμαστε. Σε μεγάλη οθόνη. Εγώ, ο Ερίκος και η Μπούντου. Νορμάλ. Εσείς οι τρεις. Σολωμένοι. Εντάξει, είναι ωραία. Είναι ωραία. Είναι μα δεν φαίνεσαι. Κοίτα εδώ. Εγώ μια χαρά με βλέπω. Καλά, εσύ που είναι αμάτιες τώρα. Η ώρα σου μια χαρά. Ενώ ρε βλάκα ότι τα πρώτα είναι λογικό να είναι καθαρή και μετά το καλλιτέχνη. Επιλέγει το πιο... Ο καλλιτέχνης δεν ξέρει πώς βλέπει το iPhone. Έχει μπει μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί κατά κόρον ο Αθηναίος συνάδελφος, ο καλλιτέχνης. Ο 25 λεπτά βολτίζω τα δόντια μου. Ναι. Ναι. Α, ναι. Και το έμαθε και το Δημήτρης τώρα και προσπαθεί να το... Ο Στέργιος ειδικά είναι μια ύπαρξη στο βάθος, κάτι, δεν ξέρω. Είχε σταύρο του Μπακ, 35.000 κόσμου. Τι 35.000 παιδιά είχε, ξεκινάω τα βασικά. Δεν είναι. Επειδή συναντήθηκα με τον Μάτρο Κογκάτση πριν την ώρα που πριν μπούμε μέσα, το σταυρό μας κάναμε να αντέξει τούμπα τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Ο ένας πάνω στον άλλον. Τι δοκιμάσαμε. Τι δοκιμάσαμε, καλή η τούμπα. Δεν θέλουμε καινούργιο γήπεδο. Αυτό το διάβασα στο Twitter αυτό το βράδυ. Έλεγε ότι αφού άντεξε τούμπα σήμερα, δεν χρειάζεται καινούργιο. Άντεξε τούμπα. Έζησε μια στιγμή που δεν την είχε ζήσει ποτέ. Με λέιζερ με αυτά, τούμπα είχε ζήσει άλλες πιέστες.
Θυμάστε το 2003 με εκείνα τις ωραίες μαζορέτες που τις μαζέψαν, δεν θυμάμαι. Δεν λυκόμαι τον Άρη. Γιατί τις δηλώσεις του εξάρχου, του έξαρχου που να κάνει δηλώσεις ήταν πολύ ωραίος τελικός και από πίσω να κέχεται 5-6. Τέλος πάντων, δεν είναι. Εγώ έχω ζήσει και τη Φιέστα του 85. Κωμωδία. Την εποχή εκείνη τι να κάνεις τώρα. Ναι, εντάξει. Α, μπορείς να κάνεις 2-3 πράγματα παραπάνω, αλλά πολλά παραπάνω. Άλλοι είχαν κάνει 8 σειρές, 8 που σεζόν στο Enterprise. Δεν είναι, δηλαδή. Και τόσο μακρινή η εποχή. Ναι, δηλαδή δεν ήταν και τόσο μακρινή, δεν ήταν το 50. Ωραία. Μετά έχω ζήσει το 2003 που δεν ήταν. Πήραμε το Κύπρο και παρηγυρίσαμε και φεύγανε οι άλλοι κλαίγοντας για το δοκάρι. Φιέστα του οπαδού με το σομπρέρο. Τον ήμι γυμνό. Του φίλου του πατέρα μου, του Ταρίφα. Σταυροπολίτης εννοείται, εντάξει. Αυτή την ιδέα μόνο ο Σταυροπολίτης θα μπορούσε να την έχει. Σομπρέρο και αυξημένο μόριο. Δεν υπάρχουν, μόνο Σταυρούπολοι τα κάνουν αυτά. Ε? Αγνά χρόνια. Αγνά χρόνια, ναι. Μετά τη ζήσαμε άλλο, τα μπουζούκια με την Πάολα που δεν πέτυχε νότα. Καλή ήτανε. Τι καλή ήταν, αγάπη, ακόμα πονοκέφαλο. Μια χαρά ήταν, ναι. Στο μεταξύ κατάλαβε η Πάολα τι γίνεται, έδινε το μικρόφωνο στον κόσμο, συνθήματα κάνει 40 λεπτό. Τα μπουζούκια με Αργυρό την προηγούμενη χρονιά. Ξεχάσω εγώ που δεν ήξερα ποιος είναι ο Αργυρός, πρέπει να πήγα μέσα από ζού και πρέπει να ήμουν. Ναι, δεν ήξερα καν ποιος είναι ο Αργυρός, μπήκα μέσα. Τρεις λαλού και δύο χορεύουνε. Τι άλλο τώρα, να, αυτά. Αυτά. Λίγα πράγματα. Ναι. Σαν το χθεσινό εννοείται. Και επειδή πολλοί φοβόντουσαν ότι μπορεί να γίνει καμιά βλάχια, δεν έγινε βλάχια. Ήταν μια συναισθηματική τελετή, πάρα πολύ όμορφη. Μπράβο στους διοργανωτές. Ναι. Στον υποψήφιο βουλευτή με τον κοινάλ Κυριάκο και τον Παναγιώτα Νονιάδη. Και τον Μιχάλη τον Νούτσιο, παιδιά τα οποία πραγματικά δεν μπορούσαν να μιλήσουν 3-4 εβδομάδες με αυτό που γινόταν για να ετοιμαστούν, να εξηγήσουν, να κάνουν, να ράνουν. Ο Μιχάλης, αυτό δεν ήταν ο Λιωτιάδης, στους πρωταθλητές. Δηλαδή, εξήγησε κάποιος, ξέρω εγώ, στο Σιπιώνα, πώς να πρέπει να πάει. Το σκέφτομαι ποιον, πού να το εξηγήσει πώς να πρέπει να πάει. Πήγε, εν τέλει. Είχαν και ένα μπροστά λαγό. Να βρει το δρόμο, μη φύγει. Εντάξει. Ο Χατσερίδης δεν ήταν. Δεν ήταν ο Χατσερίδης. Ναι, δεν ήταν. Δεν ήταν ο Χατσερίδης. Το λέγαμε από χθες. Προφανώς με δική του απόφαση. Εντάξει, ρε φίλε, και πώς αισθάνεσαι. Εντάξει. Δεν έχεις προσφέρει, έχεις πάρει κάποια λεφτά. Εντάξει. Όλοι εντάξει, ρε, και άμα κολλάς κιόλας. Γιατί ο Γλύκος ήταν. Χειροκροτήθηκε κιόλας. 10 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Είναι και το πώς. Δεν έχει προσφέρει. Τον Γλύκο τον βρίζουν, τον κάνουν, τον ράνουν. Ωραία, έφαγε πολύ πιλερίκη στο τελικό του Βόλου. Ναι, τον γκολ που έφεγε. Ναι, αλλά ας σκεφτούμε και πώς περάσαμε στο τελικό του Βόλου. Ναι. Πώς έγινε το 4-0 με τον Παναθηναϊκό. Ο Γρήγορος έχει βγάλει 4-5 που δεν βγαίνουν. Ναι. Ήταν ωραία στιγμή. Ναι, λίγο να καταλαβαίνουμε όμως και τι είναι η προσφορά στην ομάδα. Χθες που ήταν όλοι σε ένα mood θετικό, αποθεώθηκε και ο Γρήγορος. Ναι. Ωστόσο, ο Σουμαρέζας πήρε αυτό που του αξίζει. Βέβαια. Και αυτή εντάξει. Η σπουδαία στιγμή. Ωραία. Δηλαδή δεν γίνεται να. Είναι δικά μας παιδιά. Είναι 10 πλάσια χρόνια στην ομάδα. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν θα βρει πολλέ τέτοιε περιπτώσει. Φλάγα, η φωτογραφία του Πέλκα είναι συγκλονιστική. Ναι. Με το κλάμα. Που δεν σταματούσε. Εντάξει, πώ δεν σταματούσε και ο Πέλκα. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου να είσαι από 10 χρόνια σε μια ομάδα 12. Ναι, και εγώ έκλαιγα. Και να παίρνει. Αφού έκλαιγε, λέω τι κάνει αυτή. Και εγώ ψηλό πήγα σε μια φάση να βρουκώσω, αλλά και βγήκε ο κάφο από μέσα μου και άντεξα. Εκεί στου ανθρώπου που έφυγαν. Ναι. Κυρίω θα ήταν τον Παναγιώτο Πικελίδη που τον είχα ζήσει και πολύ. Ναι. Και νομίζω ήταν το πιο ζεστό χειροκρότημα της Τούμπας σε σχέση με τα άλλα παιδιά που πήγαν από τη ζωή. Όταν έδειξε τη φωτογραφία του Παναγιώτη Πικυλίδη. Εντάξει, ένας γενικά άνθρωπος ήταν μια στιγμή όλο ναι, το πακέτο. Εντάξει, όλο δεν το πακέτο. Ήταν μια στιγμή. Δεν μειώνω τους υπόλοιπους, αλλά ο Παναγιώτη Πικυλίδη ήταν ένας άνθρωπος που πρόσφερε πάρα πολλά, όχι οι άλλοι δεν πρόσφεραν. Και έφυγε τόσο άδοξα και αγαπήθηκε πολύ και σε δύσκολα χρόνια έδωσε και την ψυχή του. Εντάξει. Ναι. Χωρί την αθλητική του καριέρα. Γενικότερα μια βραδιά εντάξει, μαγική. Όλοι ξέραμε, τουλάχιστον εγώ, φαντάζομαι και εσείς, τι θα δούμε, αλλά τον βαθμό αυτό που θα το είχαν οργανώσει και με τεχνολογία νομίζω δεν το περίμενε κανένας. Έτσι ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, έκανε την εκδήλωση που. Το άξιζε κιόλας. Που του άξιζε. Μια ομάδα η οποία δεν έκανε λίγα, δεν πέτυχε λίγα. Θα την αναλύσουμε λίγο μετά το διάλειμμα. Και θα ανοίξουμε και γραμμές μετά την ανάλυση που θα κάνουμε. Οι πρωταθλητές χορηγοί της εκπομπής. Γιατί μόνο πρωταθλητές χορηγούς έχουμε εδώ πέρα.
Και παιδιά, επειδή πήραμε το πρωτάθλημα, μια αυξησούλα είναι, δεν είναι τίποτα. Γιατί 10% πήρε ο καθένα. Να δώσουμε και εμεί με τη σειρά μα μια αύξηση στα παιδιά μα. Ε, αγάπη. Συμφωνώ, τα λες πάρα πολύ. Σε αφήνουν να τα πει γιατί τα λες πάρα, πάρα πολύ καλά. Εντάξει, έτσι είναι. Τα έσοδα αυξάνουν και του μισθού. Έτσι πάνε αυτά, παιδιά. Άντε, παιδιά. Άντε, σιγά, σιγά. Ναι. Καλοκαίρι έρχεται. Έμαθα καταράκτη. Τέτοιο καταιγίδε θα έχει καταράκτη. Καταράκτη. Δεν το παλόκληρο, σταμάτα. Ναι. Καταιγίδε θα έχει και τέτοια. Κάτι προχνώ για το καλοκαίρι, να ξέρει. Εγώ το έλεγα προχθέ αυτό. Ναι, και το ξανάκουσα σήμερα. Λέω βλακή λέει αυτή, αλλά τελικά αλήθεια έλεγε. Ναι. 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 Βορειοανατολική καταράκτη. Τι ομοφόρο θα έχει στη Θεσσαλονίκη. Δώστε χορηγού. Ρίτζιση καζίνο. Και θέατρο Βεργίνα φροντίζουν για την διασκέδασή σας. Στο θέατρο Βεργίνα την Πέμπτη, ο Λίμπερο και φυσικά το ΠΑΟ 24 διοργανώνουν ένα πολύ ωραίο event να παρακολουθήσετε το παιχνίδι ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, για την ακρίβεια Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2310-287-888, να δηλώσετε συμμετοχή, να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση να παρακολουθήσετε στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα τη Μεγάλη Πέμπτη, σε τρεις ημέρες δηλαδή, στη ρεβάνση του 2-0. Διπλή πρόσκληση, απεριόριστη μπύρα, πολλά δώρα στο ημίχρονο και γενικότερα θα δείτε το παιχνίδι σε μια ατμόσφαιρα τούμπας, όπως κάθε φορά στα event του Θεάτρου Βεργίνα. Η αναδομό είναι μαζί μας, Τέργιο. Αν θέλεις να ανακοινήσεις το σπίτι σου ολόκληρο ή κάποιον χώρο ξεχωριστά, είτε ένα επαγγελματικό σου χώρο, είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείς να κάνεις. Θα πας στην Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, στα νέα γραφεία της Αναδομό. Θα μιλήσεις εκεί με τους ανθρώπους, με τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Θα σου πούν τι πλάνο έχουν αυτοί, θα πεις και εσύ τι ανάγκες έχεις και τι οικονομικές δυνατότητες φυσικά, και θα γίνουν όλα όπως πρέπει, με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Και φυσικά η Στίχημαν, η οποία μας πλήρωσε το 6,20 αγάπη για anytime scorer Φερνάντο Βαρέλα. Το πρότεινα και στην Πόρτσα. Το έλεγα και εγώ χθες. Το είπα εκεί πέρα στη Τσακαλέα. Το έλεγες, ναι. Το είπα και δεν το έπαιξα. Εγώ το πολύ εγώ το πρότεινα στη Φόρτσα γιατί κάτι μου έλεγε. Εσύ το έπαιξες. Ναι, το έπαιξα. Μπράβο, Ρεστέργιο. 6,20. Έδωσε λίγο το κάρμα ορισμένα πράγματα πίσω στο Φερνάντο Βαρέλα από αυτά που του κλέψανε πέρσι. Δεν μπορεί να συγκριθεί, νομίζω, το ένα γκολ με το άλλο, αλλά σίγουρα το χάρη και ο Βαρέλα. Πληρωθήκαμε κι εμείς το 6,20. Καθόλου άσχημα. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, συστήχημα, στις καλύτερες αποδόσεις, εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα ανά αγώνα, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, υποστήριξη σε mail και μη mail όλη την ημέρα με live chat, email για οτιδήποτε απορίες έχετε. Υπάρχει το online καζίνο της Στοίχημαν, υπάρχει το σερί application, το κατεβάζετε είτε έχετε κινητό Android είτε κινητό iOS. Γενικότερα ένα ολοκληρωμένο πακέτο από τη Στοίχημαν. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέφουμε ανοίγοντας τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα ανοίξουμε γραμμές. Γίνονται πολύ ωραίες συζητήσεις εκτός. 2-3-10-287-888. Όσοι θέλετε να τα πούμε στον αέρα, να μας πείτε πώς είσαι εκθέσει στην μεγάλη βραδιά στην Τούμπα. Οτιδήποτε θέλετε. Ό,τι δικιά σας εκπομπή πάρτε. Ναι, τίποτα. Το αφήνουμε σε εσάς. Η μπάλα στον κόσμο. 2-3-10. Στους πρωταγωνιστές. 2-87-888. Καλείτε. Το τηλεφωνικό κέντρο του Λίμπερο κατά 7,4. Αυτό. Είσαι επηρεασμένος από στάχτη που πήγες να πιείς, αλλά δεν είναι. Αυτό το τηλέφωνο δεν είναι καλό. Βγες έξω να απαντήσεις. Παύση. Έχουμε ένα σημαντικό τηλέφωνο. Ναι, πνευματικά. Λοιπόν. Έχουμε γραμμή. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή διασκέδαση. Δεν έχω ακουστικά, γιατί δεν έχω. Ναι, γιατί μας ψήφισαν τα ακουστικά εδώ. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας, λοιπόν. Αναφέρομαι στον ΠΑΟΚ προφανώς. Καλά, πότε που να αναφέρεις. Θέλω να μιλήσω λίγο προσωπικά, ένα λεπτό δώστε μου. Έχω μάθει επέτειο 1η Οκτωβρίου 2017, γιατί πήγα να μείνω στο σπίτι της γυναίκας μου στον Πειραιά. Ωραία. Και ταξιδεύω, είμαι καθοδόν τώρα να επιστρέψω γεμάτος χαρά. Θέλω να πω στον κόσμο του ΠΑΟΚ ότι έχω ρίξει ό,τι κατάρα υπάρχει σε αυτόν τον τόπο εκεί πέρα για να μην δούνε προκοπή ξανά, και επιβεβαιώνομαι. Πώς το δουλεύεις, αδερφέ, γιατί έχουμε και εμείς ένα ίδιο, ξέρεις. Ρίχνω 98 Παναγίες μέχρι τον 4ο όροφο, γιατί δεν έχω ασανσέρ, και άλλες τόσες κάτω.
Και για 12 λεπτά που χρειάζονται, για 12 λεπτά που χρειάζονται για να βγω μέχρι τη Συγκρού από το σπίτι μου, ρίχνω, κάνω κολοδάκτυλα στο σεφ και στο καρασιάκι. Πάντα όταν περνάω το καρασιάκι, το μεσαίο μου δάχτυλο ορθώνεται στο αριστερό, γιατί με το άλλο κρατάω τον γκάζι, στο μηχανάκι. Και θέλω να πω ότι επιστρέφω ευτυχής. Αυτά. Πρέπει να έχεις κάτι γάμπες σαν του Ζαμπίδη, φαντάζομαι. Κάπως έτσι. Με τέσσερις ορόφους πάνω κάτω. Έχω μια εταιρεία με ανεδικιστήρες πάντως, άμα θέλετε να σας κάνουμε... Το τηλέφωνο σας το έχω, θα το χρησιμοποιήσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή επιστροφή. Του παραχρόνου και του παραχρόνου. Τα μεσαία δάχτυλα ψηλά σας παρακαλώ όταν περνάτε από τον Πειραιά. Ωραία. Γεια σας. Εμείς δεν πάμε να περάσουμε γιατί θα είναι πρόβλημα. Καλησπέρα. Γεια και χαρά σε και στους τρεις σας. Καλησπέρα. Επειδή πραγματικά αυτό που έγινε χθες μου συγκρίνεται μόνο με τους Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν νομίζω να έχει γίνει ποτέ τέτοιο πράγμα. Δεν βλέπουμε καν Ολυμπιακούς αγώνες, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς. Ενώ στο μέγεθος αυτής της παρουσίασης... Α, στο TTTS το που είχαν βάλει τότε τα λιμά. Μπορούσαμε να τον πάρουμε σε πάρτι στην Ασποβάδα και τον πήγαν στην Ολυμπιάδα. Το παρομοίωσαν. Καταλάβαμε. Το γεγονός είναι ότι δεν μπορεί εύκολα μια ομάδα να κάνει τέτοια παρουσίαση με όλα αυτά που έγιναν. Σίγουρα ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι τρέλαναν τους φωτογράφους. Γινόντουσαν τόσα πολλά ταυτόχρονα. Είναι τρελή από μόνοι τους, μην νομίζεις ότι χρειάζεται βοήθεια γι' αυτό. Είναι κανονική τρελή όλοι, να ξέρεις. Ήταν κάτι καταπληκτικό, δηλαδή... Πραγματικά έγιναν πάρα πολλά μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα και θέλει πολύ χρόνο να γίνει ολόκληρη ανάλυση. Όχι για το παιχνίδι, αλλά για το υπόλοιπο. Και νομίζω ότι μπορούν να βγουν φωτογραφίες που θα μείνουν στην ιστορία. Είναι μοναδικά φαινόμενα όλα αυτά που έγιναν. Γεια και χαρά σας. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ας πάρουμε άλλη μια γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, ρε Σταυρό. Τι γίνεται, αγόρι μου. Κουρασμένος ακούω, τι. Όχι ρε εσύ, ήμουνα με δύο φιλαράκια συνειδητοποιημένα χθες. Δεν πήγαμε στο κήπεδο, γιατί δεν είμαστε καγκούροι. Εμείς είμαστε για κανένα Γιώργος Μόσχος, για κανένα τάφο Ινδού, ας πούμε. Ναι. Περιμέναμε εκεί όταν άρχισε στο Open να σε δούμε με τη δάδα να τρέχεις, να κάνεις το γύρο. Μιλούσαν όλοι να πούμε, μιλούσαν μπούρου μπούρου. Τώρα βρήκατε να αρχίσουμε να μιλάμε. Αυτά συγκλονιστικά τώρα, ό,τι δείτε τώρα θα το δείτε. Δεν έχουμε να το γράψουμε πουθενά. Τίποτα, και μπούρου 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 μπούρου. Δεν θυμάμαι, έπιασε το ματάκι μου το γουναρί. Ήταν τελικά το γουναρί. Ήταν, πρέπει να ήταν. Μπράβο. Εγώ δεν πήρα τόσο πολύ για την ομάδα ποδοσφαίρου. Πήρα για την ομάδα του βόλερ, παιδιά. Θα βγάλετε κανέναν άνθρωπο. Ναι, κανονίστηκαν αυτά. Μην αγχώνεσαι. Δεν θέλω να ξέρω. Αυτό το κλάμα που ρίξα με το βόλερ, παιδιά, ήταν συγκλονιστικό. Αυτό είναι το μεγαλείο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή να κλαις για ένα άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει. Αυτό είναι. Και δεν ακούστηκε πουθενά μέχρι σήμερα. Όχι, πώς δεν ακούστηκε. Δύο αποστολές τη λέμε, ρε φίλε. Ματώσαμε. 1,5 χιλιάρικο μας βγήκε. Ο άλλος ακόμα γυρνάει. Ναι, δηλαδή τρία πρωταθλήματα και τρία κύπελλα σε νησιά όλα, πω, ναι. Σε αντίθεση με τον μπάσκετ που δούμε νησί, γλου γλου γλου, γενικά με τα νησιά, ναι. Επειδή πάω Κολοσσός δεν ξέρω καν, δεν έπαιξε δηλαδή. Δεν κατεβήκαμε να παίξουμε βασικά, ναι. Φαντάζομαι, ωραία, κρίμα. Τον πάνε γιατί τον καλέσανε στην Αθλητική Κυριακή, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, στο Open ήταν. Ακόμα δεν μπορώ. Να σου πω τι είχες πει τώρα, θα είσαι να το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, η δάδα πότε θα την κυκλοφορήσεις. Τη δάδα αφού την ήπιασε και βγαίνει στον αέρα και μας μιλάς. Δεν έχεις αφήσει δάδα για δάδα. Άιτε δάδα δεν είναι, τα λέμε έλα. Φίλια, φίλια. 2-3-10-2-87-8-8-8. Δάδα 24 εδώ. Με τρέχεις με τη δάδα, το έκανα εικόνα. Το έκανα εικόνα, αλήθεια. Εγώ τι το έκανα εικόνα, το έχω δει μπροστά μου έτσι, της διάστατο. Θα ήταν μεγάλη στιγμή, φαντάσου λίγο. Τι. Να πάρεις μια δάδα και να κάνεις τον γύρο.
Όχι. Το γύρο από πιο τη... γύρω, ένα, μια γωνία. Ναι, από τη Φυσούνα μέχρι το σημαίακι του κόρνου. Αυτό, το χοντρά, δεξί. Χοντρά. Ναι, χοντρά, εκεί. Χοντρά. Δηλαδή... Α, χθες εγώ σε έβλεπα και τέσσερις γύρους στο γάλα. Τέσσερις γύρους. Δύσκολο. Για, αν κάθε γύρο είχε ένα γύρο, να υπήρχε ένα κίνητρο, όπου και ξέχασα να φάω. Και εκεί ένα σπανακοπιτάκι. Αυτό. Ναι, δεν έφαγα. Το βράδυ έφαγα. Ναι, και το πρόβλημα. Και τι ναι, πήγα, έφαγα ένα χάμπουργκ το οποίο ήταν για 8 μπουκές και έγινε μια μισή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Μια χαρά. Είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν φαίνεσαι τώρα από τον ήχο της φωνής σου λίγο και στις αστούρες μου φαίνεσαι. Πέντε μου ναι. Ξαναβλέπω πρωτάθλημα στη Βόρεια Ελλάδα. Είμαι, εντάξει, δεν πήγα για πανηγυρισμούς γιατί ήμουνα με δέκατα και στεναχωρέθηκα ήθελα πώς και πώς. Να πάω στο Λευκό Πύργο, να πάω και στο Μάτς. Τέλος πάντων στον Κωστή μιλάω, τον Τσατσαρό πιο πολύ. Εννοείται, εκεί να μιλάς γιατί είναι καλές οι ώρες. Ναι. Είναι καλές οι ώρες, λέω, εκεί. Καλές, ναι, αυτό, ναι. Αλλά δύσκολα τον πιάνω. Εντάξει, εσάς έκανα μήνυμα, απλά στέλνω τότε το εισιτήριο με τη Λαμία που έπιασα. Είναι μια κούτρα, καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε. Βασικά αυτό τώρα για το Regency, αυτό με τα διπλά εισιτήρια, τι θέλει ακριβώς, να στείλω μήνυμα, FM. Μόλις κλείσουμε ξαναπάρε ένα τηλέφωνο. Στη Μαϊλής θα σημειώσει το όνομά σου. Στο ίδιο νούμερο και λες το όνομά σου και κερδίζεις μια διπλή πρόσκληση. Πας την Πέμπτη στο Βεργίνα, είναι το όνομά σου στην είσοδο. Γράφω FM κενό. Όχι στο FM. Τηλέφωνο πάρε. Κλείσε αυτό, πάρε το ίδιο, θα σου σηκώσει μια κοπέλα. Παίζει για το Regency. Θα καταλάβει. Είναι τσεκαλάκι. Πολύ ωραία. Χαίρομαι επίσης για το βόλιο και εντάξει, γιατί το μπάσκετ δύσκολα το βλέπω να έρχεται στο βορρά. Οπότε εντάξει, πλέον χαίρομαι που το ποδόσφαιρο τώρα πλέον εδώ θα κάτσει. Ωραία. Τα πρωταθλήματα. Μακάρι αδερφέ. Πάμε. Μακάρι. Να σε καλά. Και εγώ έγινε. Να σε καλά. Γεια σου. Ευχαριστώ. Γεια σου. Πάμε. Να θέλουμε και λίγο μεγαλύτερη, δηλαδή... Να έχετε πιει και κάτι αφορετικό βγαίνοντας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυτόν τον κόσμο. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ναι. Ναι. Μ' ακούτε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Δωρής από Αμφιλοχία. Παοξάκι μου. Τι τους έκανε σήμερα το πρωί. Τι να, ποιον να βρω σήμερα το πρωί. Θα βρω τώρα γύρισα. Ακούτε γύρι τώρα, πώς το λένε, 7 η ώρα γύρισα πίσω. Δεν πρόλαβα να δω τίποτα, το κρεβάτι μου είδα λίγο. Έκανα ένα μπάνιο σήμερα το πρωί, βρήκα μέσα στα μαλλιά κάτι κομμάτια από καπνογόνα. Θα βγάζα πέπε, πέστανε κάτω, τεινάζονταν. Εντάξει, άλλους κόλλησαν στο λαιμό τους, μην αγχώνεσαι, δεν είναι κάτι... Ναι, στενοχωρήθηκα λίγο στο Λευκό Πύργο, δεν προλάβαμε την ομάδα. Πώς δεν προλάβες την ομάδα, με ένα χιλιόμετρο την ώρα πήγαινε, πώς δεν την προλάβες εσύ. Έκανε κανένα δύο ώρα να φτάσει. Γιατί, εντάξει, εμείς έπρεπε να φύγουμε και πήγε μία η ώρα, έπρεπε να κάτσαμε πόσο να κάτσουμε. Είσαι και τέσσερις ωρίτσες είσαι, δεν είσαι λίγο. Τεσσεράμιση παραπάνω. Ναι. Γιατί, εντάξει, κάνεις και στάση, δεν είναι. Ναι. Τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα πήρα να πω ένα στατιστικό. 7 χρόνια Σαββίδης. Δύο κύπελα και ένα πρωτάθλημα μέσα σε 7 χρόνια, τα οποία αν αφαιρέσουμε και τον ένα πρώτο ο οποίος δεν πιάνεται, ουσιαστικά είναι σε 6 χρόνια τρεις τίτλοι. Υπάρχει για τέταρτο, σύντομα. Φαντάζομαι ότι υπήρχε και ένα κομμάτι προσαρμογής. Ναι, αυτό εννοώ. Που όλοι το περάσαμε και λέγαμε και ξαναλέγαμε και κριτική στην κριτική και τελικά εντάξει. Από εκεί και πέρα να πούμε κάτι για το μέλλον. Μιλάει ο Βαρέλα σήμερα με Σαββίδη. Έχουν μιλήσει 54 φορές. Το πρόβλημα του Βαρέλα είναι ο μάνατζερ του. Δεν έχει να κάνει με το Βαρέλα. Βαρέλα τα έχει βρει και θέλει να μείνει. Και ο μάνατζερ τόσο ισχύει έχει πάνω σε ένα παιχνίδι. Όχι μόνο, δεν θα κάνει καμιά αρπαχτή τώρα. Και τι άλλο ήθελα να πω. Κλάμα χτες με το σφυρίσιο του Βιερίνια. Ναι. Κλάμα κανονικό, δηλαδή κανονικό κλάμα. Έτρεχαν τα ζουμιά. Και όταν συνειδητοποίησα πλέον ότι σφυρίζοντας ο Τζίλος έχουν πάρει πρωτάθλημα από 34 χρόνια, τι να πει παιδιά, απίστευτες στιγμές. Και το καλό είναι ότι ξέρουμε ότι αυτή η ομάδα η συγκεκριμένη, όπως είναι δομημένη αυτή τη στιγμή, η Πέμπτη θα είναι ξανά με το μαχαίρι στα δόντια.
δεν θα αδειάσει, δεν θα τίποτα. Ναι. Το πιστεύω. Μεγάλη υπόθεση είναι, και εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω και πιστεύω ότι είναι και πιο απελευθερωμένη δηλαδή, έτσι, πιο ωραία, πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο. Και να δώσουμε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, πήρε το πρωτάθλημα από τελικές, γκολ και δεύτερο γύρο. Και YouTube. YouTube. Και εισιτηρίων. Δεν είναι λίγα πέντε πρωταθλήματα μέσα σε τέσσερις μήνες τώρα τελευταίους. Έπρεπε να βραβευτεί χτες στη Φιέστα, έπρεπε να έρθει να πάρει το ασημένιο μετάλλιο και να πάρει και τιμητικές πλακέτες εκεί όλοι ένας-ένας. Έπρεπε να τους βραβεύσει ο Ιβάν. Λοιπόν. Πάμε στον επόμενο. αν υπάρχει επόμενος. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Τι γίνεται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή περνάω έξω το Καραϊσκάκι. Το χέρι που είναι. Μην σηκώνετε δάχτυλα, όλο το χέρι, δεν το σάνονται το δάχτυλο πλέον. Λοιπόν, μετά το χθεσινό έχω λύσει και ένα οικογενειακό μου πρόβλημα, έτσι. Για λέγε. Ο γιος μου είναι 7 χρονών και είναι Ολυμπιακός. Τι λες. Μετά το χθεσινό άλλαξε νομίζω. Τον πήγαινα λαό. Ναι. Εντάξει, νομίζω κοίτα, άλλαξε. Σε αυτές τις περιπτώσεις βγάζει τα παιδιά από το σπίτι να πάνε να μείνουν μόνα τους. Όχι, είναι... τα παιδιά καταλαβαίνουν μόνα τους, αυτό είναι το σωστό. Κοίτα να δεις, η γυναίκα μου είναι Ολυμπιακός. Έχω ξαπάει τηλέφωνο, η γυναίκα μου είναι Ολυμπιακός και εμείς το ΠΑΟΚ, έτσι. Λοιπόν, στις πρώτες διακοπές πριν από 15 χρόνια που είχα πάει με την γυναίκα μου, να σου πω γιατί το μισή. Ήμασταν στην Καλυθέα, στη Χαλκιδική, διακοπές. Με το που βγαίνουμε έξω, πριν 16 χρόνια. Με το που βγαίνουμε έξω στο λεωφορείο του ΠΑΟΚ, με Αναστασιάδη, για Σεμάκη, για Κουμί και τέτοια. Ναι. Λοιπόν, την άφησα και πήγα πριν φωτογραφική μηχανή και έβγαινα φωτογραφίες με τους παίκτες και τον Αναστασιάδη. Και από τότε, το τελευταίο ήταν. Αλλά έχεις χωρίσει πολλούς ο Άγγελος, δεν θα σου τον πρώτο, να ξέρεις. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις μόνο ξύλο, φίλε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Τι λες, μωρέ, Έχω τη μικρή μου, όμως φωνάζει, πάω καυτή, έτσι. Καλά, οι γυναίκες έχουν καλύτερη αίσθηση, δεν είναι, δηλαδή καταλαβαίνω. Κοίτα, και στην Αθήνα ζει, με τόσους φίλους εδώ πέρα γύρω στο σχολείο, τι θα είναι το παιδί, μετά σιγά σιγά επανέρχεται στον δρόμο, έτσι είναι τα μικρά εδώ πέρα στην Αθήνα, να ξέρετε. Ξέρουμε, ήμασταν μικρά στην Αθήνα κάποτε. Ναι. Το ξέρω, σε θυμάμαι, σου είχα ξαναπεί, σε θυμάμαι από τον... Άμα δεν είχες βγάλει αυτή τη φωτογραφία με το μακρύ μαλλί, δεν θα ήξερα ότι ήσουν εσύ αυτός που γίναξε στο Πανελλήνιο κάτω παλιά. Τη βγάλαμε γιατί μας λένε ότι ήμασταν βάζελοι μικροί γι' αυτό. ναι. Λοιπόν, πάντα τέτοια παιδιά, να σε καλά, και τόσο τελικό. Καλή δύναμη. Έλα, για χαρά. Έλα, πάει. Έχουμε, πάμε. Άλλη μια γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα για σένα, ό,τι κουστάζει. Καλημέρα, κοράκι μου. Για μένα είναι μέρα. Και καλή διασκέδαση. Για λέγε. Χθες έχουν κληθεί τρομερά σκηνικά. Έχουμε κατέβει κάτω στο Λευκό Πύργο. Δεν ξέρω αν ακούγεται ένα τραχτέρ τώρα. Δεν είμαι στην κλάνθους. Γίνεται το διαχώρητο πραγματικά. Γίνεται τεδιαχώρητο και πώς παίρνουν, ξέρω εγώ, οι παίκτες που ζητάνε καπνογόνο από τον κόσμο. Πετάει ένας καπνογόνο, ζεστό, εντάξει, και πετυχαίνει στο κεφάλι τον Μπίσισβαρ. Εντάξει, εκεί όμως υπάρχει και ασφάλεια. Η αφάνεια βοηθάει. Ναι, και το λέει Μπίσισβαρ, τι κάνεις ρε φίλε, σου κάνει έτσι με νόημα. Και λέει, sorry. Τέλος πάντων, ήθελα να κάνω και μία ερώτηση, πριν κάνω και την τελευταία ερώτηση. Εγώ τώρα από το καπνογόνο και από αυτά, για κάποιο λόγο το αμάξι μου πίσω το προσκεφάλι έγινε μαύρο. Είναι λες και φάσουσα μάσκαρα ή φάσουσα κάρβουνο. Ναι. Γιατί έγινε αυτό. Γιατί δεν ξέρω. Ο Στέλιος είναι ειδικός σε καψίματα. με καπνογόνο έχει κάνει σε 12 σημεία με έναν πλησό. Δηλαδή... Πρέπει να δω το αυτοκίνητο για να βγάλω την κορία, να το δω λίγο να σου πω γιατί είναι. Έτσι δεν μπορώ να κάνω. Πώς το μαζεύουν όμως τώρα αυτό για την Πέμπτη, μαζεύεται. Μαζεύεται, μια χαρά μαζεύεται. Και σήμερα λίγο μπουχουχού κακά και αύριο. Και για το τέλος κιόλας, γιατί λείπουν οι σημαντικές μονάδες. Δηλαδή είναι δύσκολο. Ευκαιρία τα παιδιά που είναι τώρα διαθέσιμα να βγουν μπροστά και να παίξουν και για αυτούς που λείπουν. Δεν είναι. Αυτό σημαίνει η ομάδα. Στο ποδόσφαιρο όλα. Και για το τελικό είναι το θέμα. Όλα. Είναι τρία παιχνίδια. Έχουμε δύο στόχους σε τρία παιχνίδια. Ο Γιαννούλης μια χαρά ήταν χθες. Θα δούμε. Δεν είναι μόνο για λούς και στα χάφ έχουμε θεματάκι, εντάξει. Εντάξει, ναι, θα κάνει με τον Κιωσάκο πάλι. Γιατί Σβιντέσκι. Ναι, ο Σβιντέσκι λίγο ακόμα πάλι, ναι, είναι λίγο ίσια μια δυναμία. Ο Ακπόμ γιατί δεν έπαιξε.
Γιατί έχει το χέρι του και έχει πάλι αυτό το χέρι. Ναι, άστο το, ναι. Το χέρι ακόμα. Έχει ας μην έβαζε κάποιο κόσμο στην πιέστα και έτρεχε εκεί. Είμαι γνωστό του Κοτσαλά, δεν ξέρω αν με καταλάβατε. Είναι η ειδικότητά μου αυτή. Α, ο φίλο Κοτσαλά, εσύ. Έλα, φίλε. Βέβαια. Ο ξενιτεμένο πλέον φίλο. Ο ξενιτεμένο που τώρα είναι στην Go. Είναι αλήθεια. Ξέρει ποια είναι στην Go και δουλεύει. Ναι. Τη στείλω. Ε. Μπα, όχι. Ε, όχι, στείλω. Όχι. Αυτό για λίγο για χαμπαρέ, δεν το θέλες. Να έχουμε και ένα βιντεάκι. Ας με δουλέψει να φάει ένα πράγμα. Λοιπόν, να είσαι καλά, αδερφέ. Για να πάει. Πάμε στο τελευταίο πριν το διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ακούγομαι. Ναι, χαρά. Λοιπόν, χαίρομαι καταρχήν και κλαίω όταν βγαίνουν φίλοι από Αθήνα. Παοξίδες, δηλαδή θέλω να ανοίξω κανένα μίλκο εκείνη την ώρα. Μίλκο, φίλε. Ξεχάμα το μίλκο. Σταύρο, αγάπη και φίλε. Στέργιο. Εμένα αυτό που μου άρεσε περισσότερο είναι ότι τα πρέπει, όπως και πέρυσι στον τελικό, έτσι και φέτος που έπρεπε να πάρουμε πρωτάθλημα, το καταφέρνουμε. Που αυτό είναι πολύ ΠΑΟΚ. Οπότε ας συνεχίσουμε έτσι και. Τα άλλα δεν χρειάζεται να τα πω εγώ, έρχονται, τα βλέπουμε όλοι. Πάμε δυνατά. Λοιπόν, ανοίγω ένα μίλκο, έτσι. Άρχισε ένα μίλκο. Έχουμε. Γιαννοκλάδη. Όχι, να πάμε στο διάλειμμα βασικά. Γιαννοκλάδη. Τον έχω. Τι πετάλι τον εκείνο. Θα το βάλω. Εκείνο το ηχητικό. Θα το βάλω. Ψάξτε λίγο μέχρι να πούμε χορηγούς. Λοιπόν, μαζί μας το Ρίτσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Υπενθυμίζω, παίρνει ένα τηλεφωνάκι 2310-287-888, δηλώνετε στη Μαρλή στο όνομά σας, σας περιμένει την Πέμπτη μια διπλή πρόσκληση στην είσοδο του... Καλύτερα ήταν που έλεγε «Για Γιαννοκλάδη, παρακαλώ τον κύριε Κρυμπιβάτσα που βασίλουν κατά τη δεξιά φορά της αμαξοστοιχίας, παρακαλώ, Γιαννοκλάδη». Δεν μπορώ, άλλη μία, παιδιά. Άλλη μία. Δεν μπορώ, δηλαδή. Θεός, εντάξει. Θα τα ακούσουμε στο διάλειμμα άλλες 10 φορές. Λοιπόν, ξαναλέω. 2-3-10-2-87-8-8-8. Δηλώνετε στη Μαρλή στο όνομά σας. Σας περιμένει μια διπλή πρόσκληση στο Ρίζιση Καζίνο και στο Θέατρο Βεργίνα. Την Πέμπτη, 4 η ώρα είναι το μάτς. Να είστε λίγο νωρίτερα. Θα έχετε το τραπεζάκι σας, απεριόριστη μπύρα. Πολλά δώρα στο εμίχρονα. Θα δείτε και τον ΠΑΟΚ στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης και θα περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο απόγευμα. 2-3-10-287-888. Μαζί μας φυσικά η Αναδομό και σήμερα. Εθνικής Αντίστασης 171 στην Καλαμαριά, τα νέα γραφεία. Να πάτε από εκεί, να βρεθείτε από κοντά με τους ανθρώπους στον Αναδομό και μαζί να εκμονήσετε ένα πλάνο ανάλογα με τις ανάγκες σας και με τις οικονομικές δυνατότητες για να γίνει είτε το σπίτι σας είτε ο επαγγελματικός σας χώρος εντελώς αγνώριστος. Και οι στοίχημα είναι μαζί μας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα. Πολλές επιλογές και οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Μπες από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Παίξε πολύ εύκολα και κέρδισε. Υπάρχει και το live casino και είσαι το σερί, το οποίο επιστρέφει και προσφέρει πολλά κέρδη. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε ξανά με ανοιχτές γραμμές. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Θα ανοίξουμε και πάλι γραμμές σε ένα-δύο λεπτάκια. Είναι αυτό που είπε ένας φίλος, πολλά τα σκηνικά χθες στην Τούμπα. Είχαμε την τσατήλα του Μπίζεσβαρ που δεν εκτέλεσε το πέναλτι. Ναι, και λίγο με τον Μπέλκα τραβούσε όλο την μπάλα. Την ώρα που έπαιρνε φόρα ο Πέλκα, ο Μπίζεσβαρ ακόμα έβριζε. Ναι. Καλά, εντάξει, τη στιγμή ήταν βέβαια. Ο Πασχαλάκης περίμενε άδεια από τον Λουτσέσκου να εκτελέσει το πέναλτι. Πασχαλάκης είχε φτάσει μέχρι το, φτάσει το, μέχρι κέντρο, το κέντρο. Κανονικά. Και κοιτούσε στον πάγκο, έκανε κάτι νοήματα γιατί άκουγε το όνομά του από 35.000 κόσμου να εκτελέσει το πέναλτι. Εκ των υστέρων, καλύτερα να το χτυπήσει ο Πασχαλάκης. Δεν είναι καλή εκτέλεση του Πέλκα, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Είχαμε την τσατήλα του Μάτος την ώρα της αλλαγής του. Έφυγε κατευθείαν στα αποδυτήρια. Ήταν σίγουρα τσατήλα. Ναι. Μάτος, κλασικός. Μετά βγήκε με μπύρες. Ναι. Ο Βέρμπλουμ, ο οποίος έφυγε από το γήπεδο για να πάει στο Πούλμαν με ένα κουτί μεγάλο με μπανάνες απ' έξω. Και μέσα είχε μπύρες. Το άνοιξε και μπροστά μας. Και περνάει δίπλα από τον Ιβάν Σαββίδη, του χαμογελάει. Ένα κουτί, μπανάνες κανονικά. Και ανοίγει το κουτί και έχει μέσα μπύρες. Έδωσε μία στον πρόεδρο ή τις κράτησε για τον εαυτό του. Τις κράτησε για τον εαυτό του. Πίνουν πάντα μπύρες οι παίχτες με το παιχνίδι, να ξέρετε, δεν είναι κάτι. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, το ξέρουμε. Αλλά ήταν το σκηνικό. Λοιπόν, 2-3-10-2-87-8-8-8. Και έγιναν δηλώσεις συμμετοχή για
το ωραίο event στο θέατρο Βεργίνα να δείτε στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης του Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Μεγάλη Πέμπτη στις 4 το απόγευμα. 2-3-10-287-888. Κερδίζετε αυτόματα μια διπλή πρόσκληση. Και στο ίδιο νούμερο καλείτε για να βγείτε στον αέρα να μας πείτε ό,τι γουστάρετε. Για το επόμενο 4ο 20 λεπτό, μετά θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με έναν άνθρωπο από την ομάδα Βόλεϊ. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Νομίζω όλοι είδαμε και τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό και τον τελικό με τον Ηρακλή. Αν καταφέρουν τα παιδιά του Βόλεϊ να πάρουν και το πρωτάθλημα, θα είναι μια τεράστια επιτυχία. Τεράστια. Δεν θέλω να σχολιάσω αυτό που βλέπω στον υπολογιστή σου μπροστά, αλλά βλέπω ένα παράθυρο με ροζ φόντο. Ναι. Η Λίλα είναι. Ναι. Δεν τα βάζω εγώ τα χρώματα, να ξέρεις. Τα επιλέγουν μόνοι τους. Δεν ρωτάνε. Και γιατί να μπεις μια κουβέντα, γιατί το άλλαξες. Αυτά το αφήνεις, το συνθήκες στο μάτι και τελείωσε. Δεν υπάρχει. Έχουμε άλλα σταύρο στη ζωή να αγχωθούμε και να μαλώσουμε. Τα χρώματα τώρα στην ομιλία δεν είναι θέμα διαπραγμάτευση. Το αφήνεις. Τι έχεις πει, δεν το χρώμα. Εντάξει, είδα ξαφνικά κάτι ροζ μπροστά στον τέτοιο. Να μην το σχολιάσω δηλαδή. Πρωταθλητής είναι και ξαφνικά ροζ. Κάτσε, ρε Στέργιο. Μπράβο στην ομάδα Βόλεϊ, μπράβο και στα κορίτσια του ποδοσφαίρου. Μέσα στο γενικότερο πανικό δεν αναπέτυχε πολύ η επιτυχία τους. Αλλά πήραν το πρωτάθλημα Ελλάδος και φέτος. Πόσους τίτλους έχουμε, ρε. Τώρα άστο, είναι πάνω από 10. Τι σύλλογος είναι αυτός. Μπορεί να είναι 10 μόνο τα πρωταθλήματα. Βάλε και τα κύπελα. Τι 10 πρωταθλήματα. Όποτε γίνεται κύπελο. Τι 10 πρωταθλήματα. Πού 10 πρωταθλήματα. Στο γενικό ποδόσφαιρο. Ρε γενικά, ρε, φέτος η ομάδα. Ρε. Τι 10. Και στο σκάκι το πήραμε. Παντού, ρε, τίποτα. Και στην πάλη που έχουμε μόνο εμείς τμήμα αυτό με τα λάδια, δεν έχει άλλη ομάδα. Πάλι εκεί πρωταθλητές είμαστε. Ναι. Με τα λάδια θα τους πάμε. Ασάλιωτο. Έχουμε ποδόσφαιρο. Είμαστε μέσα στο βόλεϊ. Ναι. Στο χάντμπολ δύσκολα είμαστε. Δύσκολα. 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 Ναι. Δύσκολα. Γυναικείο βόλεϊ. Γυναικείο βόλεϊ. Γυναικείο ποδόσφαιρο. Γυναικείο ποδόσφαιρο. Δεύτερη στο γυναικείο μπάσκετ. Ναι, δεύτερη. Και περιμένουμε το πρωτάθλημα του βόλεϊ και το κύπελο στο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Καλά πάμε. Δεν το λες και άσχημα. Καλά είναι. Καλά είναι. Καλά είναι να γίνεται συνείδηση στην κοινή γνώμη ότι ο ΠΑΟΚ κατακτά τίτλους. Όπως το κύπελο που πήραμε προχθές στο βόλεϊ. Είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Για πολλούς λόγους. Εντάξει. Εγώ θα πω και τώρα ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από εμάς. Είναι, ναι, είναι. Δεν είναι. Εμείς χρειαζόμαστε μία νίκη ακόμη για να τους πάρουμε τον αέρα. Χρειαζόμαστε μία νίκη, ένα break. Γιατί το βόλεϊ. Είναι δύσκολο, Σταύρο, και να υπερασπιστείς την έδρα σου. Δηλαδή δεν έχεις δύο μάτς στην έδρα σου σίγουρα και πας για τον break. Όχι, το βόλεϊ είναι ψυχολογία. Είναι... Μπορεί εύκολα να σε κάνει. Όπως και εσύ μπορεί να κερδίσεις το ready, μπορεί εύκολα να, ναι. Να σπάσει και την έδρα του παραδείγματος. Όπως και γίνει τότε με τον Αγκάμες που είχαν βγάλει φωτογραφία να με κρατάει σαν μωρό. Ναι, δεν θυμάστε αυτό. Ναι, ξεχνιέται αυτό. Είδες τι τραβάω, αγάπη. Κάτω από τη φυτό. Μια, Περίμενε να τη βρω. Ναι, αλλά την πατήσανε. Ναι, όντως. Την πατήσανε, γιατί βιάζονται. Εγώ δεν βιάζομαι, έχω υπομονή. Και μετά έκανα εκείνο το post, το μυθικό. Αν αυτό που βλέπετε από πάνω σας, ξέρω εγώ, δεν είναι UFO. Ναι. Είναι τα έτσι του Ντάντε. Πώς το είχα ξεχάσει εκείνο το post. Το μυθικό εκείνο post. Ο Ντάντε, ο οποίος ξερνόταν όλη τη χρονιά και μόλις μπήκαμε στα play-off. Πάτα κιούτ, τα πατ κιούτ. Ωραία πράγματα. Έχουμε ανοίξει γραμμές, τι κάνουμε. Έχουμε ανοίξει γραμμές. 2-3-10, πρέπει να τα λέω εγώ, άκουα. Άσε αυτά να τα λέω εγώ. Έλα, έλα για να δούμε. Δεν πείθεις. 2-3-10-2-87-8-8-8 για άλλα 13 λεπτά. Μπορείτε να καλείτε τηλεφωνικό κέντρο του Λίμπερο 107,4. Εδώ να τα πείτε όλα. Να τα πείτε. Τι έκανε η Super League τώρα. Να πούμε για το εκπληκτικό σποτ της Τίχημαν. Όντως, ναι. Πολύ ωραίο, πολύ μετρημένο, όπως πρέπει να είναι. Έχουμε πολύ ωραίο γύρισμα. Πολύ συναισθηματικό. Και πάμε στη γραμμή. Πέτυχε το πείραμα. Μπράβο στα ώρα. Καλησπέρα. Γεια. Χαίρετε. Τι γίνεται. Καλά. Πώς είσαι. Παιδιά, είμαι 63 χρονών. Πήρα το κουβάρο μου το αυτοκίνητο, το οποίο είναι αριανός, για να πάω Θεσσαλονίκη από την Κατερίνη είμαι. Και κόντεψα να πάω κεφαλικό. Γιατί. Γιατί στο σταθμό που είχε σχολίαζαν, δεν το ξέρω από την Κατερίνη είμαι, ότι ο Μπουτάρης λέει σήκωσε τη σημαία του εσχρού αυτού συλλόγου
21η Απριλίου και κάτι τέτοιες μαλακίες. Όπα, όπα, όπα. Πρώτα απ' όλα δεν βρίζουμε στον αέρα. Ναι, ναι, λίγο. Ωραία. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν ήξερες τι άκουγες πρώτα απ' όλα. Συγγνώμη. Ναι. Δεν άκουγες... Συγγνώμη. Ναι. Τι άκουγες εκείνη την ώρα. Ο κουμπάρος μου είναι αριανός. Προφανώς το είχε. Άκουγες εκείνο τα... τα παιδάκια που νομίζουν ότι ο ΠΑΟΚ ξέρω εγώ φταίει για τους βιασμούς σε πολέμους, για τους Βίκινγκς, ότι κάνανε τη στραβό. Εγώ δεν έχω ακούσει. Εγώ μόνο σας ακούω, παιδιά. Μην ακούς, ρε, με αυτούς. Άστους. Μπήκα μέσα στο κουμπάρο μου, σου λέω, το αυτοκίνητο. Εδώ στο μια πουλιά τελειώνουμε. Δηλαδή, τι κάνουμε. Έμε με το κουμπάρο σου, να πω κουμπάρο είναι αυτός. Δώσ' τον αμύρα και πες άλλο σταθμό. Και λέει, δεν ξέρω τι. Αυτοί οι άνθρωποι, τα 175 πρωταθλήματα. Μην ασχολείσαι με αυτούς. Μην ασχολείσαι με αυτούς. Άλλος ασχολούνται αυτοί. Μην ασχολείσαι με αυτούς. Τι να σας πω, ρε παλικάρια μου. Εγώ σας παρακολουθώ πολλά χρόνια και καμαρώνω που σας παρακολουθώ. Αυτούς έτυχε να τους ακούσω και θα πεθάνω. Να μην ξανατύχει. Μη σου τύχει, μη σου τύχει. Εσείς δεν μιλήσατε καμιά φορά για κανέναν έτσι. Εντάξει, αφού είμαστε κοιτίδα του πολιτισμού. Για κανέναν έτσι. Εγώ έχω κάνει του κόσμου τα χιλιόμετρα για τον ΠΑΟΚ. Είμαι συνομήλικος με τον Γιώργο τον Κωστίκο, παίξαμε μπάλα μαζί. Τι να σας πω τώρα, και του λέω πριν μισή ώρα θα πάθει ένα κεφαλικό. Μην ασχολείσαι, καημένοι, άστος τον. Άστος, άστος τον. Απαράδεκτη. Εντάξει, γνωστό είναι αυτό. Κατέπεσε, λέει, το μια πόλη, μια ομάδα. Άκουνε, δεν θέλω να λέει, να μου πεις τι λένε, ρε. Δεν θέλω να ξέρω ότι υπάρχουνε. Μην ασχολείσαι με αυτούς, σου λέω. Μην ασχολείσαι. Ένιωθα την ανάγκη. Τι την ανάγκη είναι, να μας πεις τι λένε αυτοί. Εμείς κάνουμε αγώνα για να μην πίνουμε καφέ μαζί τους. Ναι. Τρελάθηκα εγώ. Μην τρελαίνεσαι, εντάξει. Όλα καλά. Όλα καλά, πρωτάθλημα πήραμε, το ασχολείσαι με αυτούς τώρα. Είναι τάμπλ να πάρουμε. Είμαι τυχερός, εγώ τα είδα και τα τρία, ρε. Εγώ τα είδα και τα τρία, ρε. Γι' αυτό τους δείχνω τα... Ωπα, 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 γεια, 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 μια ψύχρεμη τοποθέτηση. Μια ψύχρεμη. Ναι, καλησπέρα. 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 Γιώργος Αντώσκυλο από Αθήνα. Τι κάνετε, φίλε. Που έχουμε καιρό να τα πούμε και όπως λένε και πολλοί για τα δικά τους όνειρα, και εγώ ονειρευόμουν να βγω μια φορά ως πρωταθλητής στο ΠΑΟΚ 24. Βγήκες. Γεγονός. Έτσι. Το ζήσαμε και αυτό. Σταύρο, από πότε είναι η εκπομπή? Η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 είναι... 10 δημιουργήθηκε το ΠΑΟΚ 24 από το 12, ναι. Πρώτη φορά έχω πάρει τηλέφωνο μετά από ένα ΠΑΟΚ Ατρόμητος 0-0, με Αναστόπουλο Ατρόμητος, αν θυμάσαι. Mm-hmm. Πώς ήταν η ομάδα τότε και πού είναι σήμερα, ειδικά για εμάς τους Αθηναίους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, mm-hmm. επειδή το έχεις ζήσει, αυτά τα 34 χρόνια... Η λέξη δύσκολα δεν μπορεί να περιγράψει την κατάσταση. Δηλαδή έχουμε ζήσει καταστάσεις να είμαστε οι μοναδικοί ΠΑΟΞΙΔΕΣ σε ένα ολόκληρο σχολείο, να πηγαίνουμε τα πρωινά μετά από βαριές έτσι του ΠΑΟΚ, να περιμένουν 100 άτομα να κοροϊδέψουν μόνο εσένα. Ακριβώς. Λοιπόν, τα οποία... Και εσύ στη γειτονιά σου μοναδικός ήσουν. Ορίστε. Στη γειτονιά σου μοναδικός ήσουν. Δεν είχες άλλο στο σχολείο. Ναι, στο σχολείο δεν υπήρχε άλλο. Μου λέγαν κάποιοι ότι ο αδερφός μου στη γενιά του πριν από 6-7 χρόνια είχε έναν ΠΑΟΞΙ στο σχολείο. Mm. Δηλαδή, ανά πενταετίες άκουγες εδώ στο Ήλιον Περιστέρι που είμαι. Mm. Εντάξει, προφανώς σε κάποια άλλα σχολεία θα υπήρχε, αλλά δεν... Εγώ στο χωραργό ήμουν μοναδικός. Μοναδικός, μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνεις τι σημαίνει να είσαι μοναδικός. Και στις νίκες. Και στις νίκες όταν πήγαινες, αυτό που λέμε έτσι για πλάκα τώρα που σε διοικητικό επίπεδο λέμε ότι ενωθήκαν έλεγαν αντίον μας, ακόμα και στις νίκες του ΠΑΟΚ, όταν πήγαινες στο σχολείο, ρε παιδί μου, μια φορά είμαι χαρούμενος κι εγώ, να πω να την πω σε όλους, όλοι πάλι ενωνόντουσαν και βρίσκαν τρόπο να σε κοροϊδεύουν. Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, Έξιδες. Mm-hmm. Επιτέλους, ζούμε κάτι που όταν σφίριξε ο διαιτητής στη λήξη, το πρώτο που έκανε ήταν να πάρω το γιο μου αγκαλιά, είναι 8 χρονών τώρα. Mm-hmm. Τόσο ήμουν και εγώ όταν πήραμε το άλλο πρωτάθλημα, του ευχήθηκα, αγόρι μου, να μην ξανά το πρωτάθλημα όταν γίνει ο δικός σου γιος 8 χρονών. Πιστεύω αυτή η ευχή θα υλοποιηθεί, ότι το χάσμα δεν θα είναι τόσο μεγάλο σε διακρίσεις και σε τίτλους και σε χαρές. Και επειδή πάντα μου αρέσει όλα αυτά τα χρόνια έτσι να λέμε και κάτι αγωνιστικό, όπως και πέρσι από τον τελικό κυπέλου είχα πει ότι η μεγαλύτερη χαρά είναι ότι παίρνεις ένα κύπελο
αλλά δεν είναι το ταβάνι σου. Έτσι και φέτος παίρνεις ένα πρωτάθλημα, δεν νιώθεις όμως ότι από αύριο δεν θα υπάρχεις. Αυτή η προοπτική είναι που πάντα μεγαλώνει τη χαρά σου. Στα αγωνιστικά λοιπόν θα ήθελα έτσι κάτι πολύ μικρό να πω. Για μένα εγγύηση θα είναι να ξαναδώ του χρόνου στον πάγκο του Λουτσέσκου, στο στόπερ το Βαρέλα. Θα είναι μια εγγύηση. Φαντάζομαι ο Λουτσέσκου με τη δηλώση του χθες, όπως το είπε, ότι θα είναι. Ο τρόπος που έκλεισε και είπε ότι όταν θα πω σας ευχαριστώ για πάντα θα σημαίνει κάτι άλλο. Τώρα δεν το λέω αυτό το πράγμα, άρα αυτό καταλαβαίνω. Εύχομαι και ο Βαρέλα να μείνει. Και για τον Κουλούρη θέλω να πω το εξής. Επειδή υπάρχει ένα τρίπτυχο στο οποίο στηρίζονται πολλοί για το ότι ο Κουλούρης θα ήταν καλό να μην μείνει. Ένα είναι τα λεφτά που μπορεί να πιάνει στην αγορά. Ένα είναι ότι ο ίδιος μπορεί να θέλει πρωταγωνιστικό ρόλο, άρα δεν θα του, δεν θα του κάνει. Και τρίτον, πολλοί που λένε ότι δεν κάνει ο Κουλούρης για τον πάγκο. Εγώ θέλω να, και στα τρία αυτά να απαντήσω συνοπτικά ότι βλέπουμε, όπως έχεις πει και εσύ στα προηγούμενα παιχνίδια, ότι ο Σβιντεύσκι δεν είναι ο καθαρόιμος παίκτης που μπορεί να παίξει μόνος του μπροστά. Ουσιαστικά λοιπόν στα δικά μου μάτια Κουλούρης έναν έχει να ανταγωνιστεί, όχι δύο. Τον ΑΚΠΟΜ. Αν συνυπολογίσουμε ότι του χρόνου τα μάτς θα είναι 50. Επειδή πλάσια, την κάνεις την κουβέντα καθαρά ποδοσφαιρικά, ναι, εγώ θα την κάνω πνευματικά. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτή τη στιγμή στον Κουλούρη ότι αν πάρει θέση βασικού στον ΠΑΟΚ δεν θα είναι ο άνθρωπος που θα εκτελείται στην πρώτη στραβή. Mm-hmm. Και δεύτερον, έχει μια τεράστια ευκαιρία να πάει να φέρει λεφτά στον ΠΑΟΚ πολλά, mm-hmm, και να πάει να παίξει ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Με λίγα λόγια, δεν το βλέπω εφικτό να μείνει ο Κουλούρης, ρεαλιστικά. Okay. Εγώ δεν λέω ότι αυτό το πράγμα που λες δεν έχει βάση. Ναι. Θεωρώ ότι για το θέμα του περίγυρου και το αν θα εκτελείται ή όχι, πιστεύω ότι αυτό το πρωτάθλημα θα μας απελευθερώσει λίγο στην κρίνια. Ελπίζω δηλαδή να το δω. Mm. Και για να συνεχίσω το καθαρά ποδοσφαιρικό, δεν λέω να κερδίσω ανταγωνισμό. Λέω ότι από τη στιγμή που του χρόνου θα είναι 50 plus match, mm, πολύ εύκολα ο ΑΚΠΟ με τον Κουλούρη μπορεί να πάρει ο καθένας τους 20-25 μάτς βασικός. Σε αυτά τα μάτς ο άλλος να μπει αλλαγή στο 60-65 και να γράψουν 40-45 συμμετοχές πάρα πολύ εύκολα, να είναι όλοι τους χαρούμενοι, να έχουν πληρότητα σε χαρακτηριστικά. Ναι, γιατί απλά σου λέω ότι δεν θα γίνει. Πώς θα το εξηγήσω αλλιώς στην αγόρι μου. Okay, εντάξει, επειδή πρέπει να πάω στους επόμενους γιατί πάμε διάλειμμα. Εντάξει, εντάξει, σε φιλό. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Πάμε. Ναι. Εμπρός. Ναι. Έλα. Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Επιτέλους. Mm. Εγώ λέω καλημέρα και σε λίγο θα σας πω καληνύχτα. Mm. Γιατί πάω τώρα για ύπνο. Ήθελα να μοιραστώ τη χαρά μου μαζί σας. Σας ευχαριστώ καταρχήν που υπάρχετε στο ραδιόφωνο. Υπάρχουν και κάποιοι ακροατές που δεν σας έχουν πάρει ποτέ ενώ σας ακούνε από πάντα. Mm. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Συγχαρητήρια στους φιλάθλους που ήταν και στη γιγαντοοθόνη στο Λευκό Πύργο. Σε κάποια φάση ένας τύπος έχασε το πορτοφόλι του, δεν ξέρω αν ακούστηκε νωρίτερα. Mm. Και λέει ο Τάδε με επίθετο Πορτοκαλάδας. Mm. Έχασε το πορτοφόλι του και τότε ακούστηκε ένα σύστημα Πορτοκαλάδας από όλους μαζί εκεί πέρα και ήμασταν μπόλικοι. Mm. Αυτό. Κλείνω, μπάτσι, κλείνω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ελπίζουμε να τον βρει και ο άνθρωπος το πορτοφόλι του. Δύσκολα. Δύσκολα λες. Δύσκολα. Δύσκολα. Έως χλωμά. Συμβαίνουν αυτά. Θέλει λίγο προσοχή. Ναι. Θα πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε. Ναι. Έχουμε μια συνέντευξη κανονίσει. Να στείλουμε Σταύρο. Την αγάπη μας στον Νίκο από τη Μυτιλίνη. Τα φιλιά μας τον Νικολάκη. Να ανεβάσει τον αιωλικό. Να μπορούμε να ξαναπάμε εκεί. Του έντυσε το ταξί Παοξίδικα στη Μυτιλίνη. Δεν μπόρεσε να ανέβει με τον μικρό. Το είχε σχεδιασμένο να ανέβει για το χθεσινό παιχνίδι. Δεν πειράζει, Νίκο. Την επόμενη φορά θα υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες. Γεροί να είστε. Από τα καλύτερα παιδιά που έχουμε γνωρίσει με τον Σταύρο στα ταξίδια που έχουμε κάνει. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα για να είμαστε εγκαίρως στο ραντεβού με τον καλεσμένο μας σήμερα για την ομάδα του Βόλεϊ. Μαζί μας η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Και σήμερα υπάρχουν επιλογές. Γενικότερα εκατοντάδες επιλογές σε ένα παιχνίδι. Δικαιωθήκαμε, ξαναλέω, με την επιλογή του Βαρέλα, Σταύρο. Το προτείναμε και στη Φόρτσα. Βασιζόμενοι στο κάρμα που εσύ, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, υιοθέτησες και έσπρωξες.
6,20 για την Οβαρέλα, any time scorer. Μια χαρά. Μια χαρά. Εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα, live stream στα μεγάλα πρωταθλήματα, live cash out, ό,τι ακριβώς χρειάζεται από μια στοιχηματική εταιρεία, σας θα δίνει στοίχημα, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ. Τα λεφτά μας θα μας δώσει ο Πέλκας βασικά. Να τα λέμε όλα, παιδιά. Από την τσέπη μας. Μπήκαν, βγήκαν. Εγώ σου έλεγα κάνε cash out, μια χαρά ήταν. Δεν το έκανες. Είμαι στο 8-2-0 και μου δίνει 2,70 cash out. Τι η νίκη είναι 3,70. Ναι. Σου δίνει τα διπλάσια αυτά που έχεις βάλει. Και παραπάνω. Τι διπλάσια και παραπάνω. Αλλά θέλω ένα γκολ σε 40 λεπτά. Τα χάσεις όλα. Τα χάσεις όλα. Είσαι άπλιστος. Αυτά είναι. Είμαι άπλιστος. Στοιχηματικά με το λεβαδιακό παίζω. Δεν παίζω με την Γκιγκάμπ. Ρε, πάρε τα ρε που σου δίνει τα διπλάσια και παραπάνω και παίξει κάτι άλλο μετά. Δεν είναι, ήθελα την νίκη. Το καταλάβαμε και πήρε τίποτα. Συγγνώμη. 2-3-10-2-87-8-8-8 δηλώνετε συμμετοχή και κερδίζετε αυτόματα μια διπλή πρόσκληση για την Πέμπτη να πάτε στο θέατρο Βεργίνα. Διπλή πρόσκληση. Απεριόριστη πύρα. Δώρα στο ημίχρονο και να δείτε τον ΠΑΟΚ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης. Το Μπαρντών Καφέ Μπάρ είναι μαζί μας, το στέκει στον Εύωσμο που έχει γίνει πια συνήθεια για όλους. Ένας όμορφος, ζεστός και φιλόξενος χώρος για να πάτε από το πρωί να πιείτε τον καφέ σας και να καθίσετε μέχρι και το βράδυ για ποτό, κοκτέιλ και πολλές εκπλήξεις με events που υπάρχουν εκεί. Μεταλλείων Ταύρου 4 στον Εύωσμο του Μπαρντών, δίπλα στον πεζόδρομο ακριβώς. Ανεβασμένη ρυθμή και διασκέδαση όλη την ημέρα. Ο Φτίκας είναι μαζί μας τη δεύτερη ώρα. Όσοι θέλετε να ανακαινήσετε μέρος του μπάνιου σας ή ολόκληρο το μπάνιο, είναι η καλύτερη επιλογή. Φτίκας λοιπόν, πλακάκια και είδη υγιεινής, νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστέψτε με. Θα βρείτε τον Φτίκα Απόλλωνος 37-39 κατ' Τούπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2-3-10-905-503. Ξαναλέω, η καλύτερη επιλογή για όσους θέλουν να ανακαινήσουν μέρος ή ολόκληρο το μπάνιο τους. Και φυσικά Naxus, το κορυφαίο παπούτσιο που μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Όλη την αντρική συλλογή τη βρίσκεται στο nax.gr με δωρεάν προστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Υγεία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο, στο Ελευθέρω Βενιζέλο και στο νέο κατάστημα Τσιμίσκη Μεριζοτέλου, το οποίο έχει ανοίξει πλέον και είναι πλήρως ενημερωμένο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τη συνέντευξη που έχουμε κανονίσει. Τι ωραίο τραγούδι, ρε φίλε. Καλύτερο από τον Queen. Να ξέρει. Κοίτα, το Queen, επειδή είναι και η μόδα τώρα με την ταινία. Τώρα του μάθανε. Εφηθόδια ακούγανε μέχρι τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο καλεσμένο. Γεμίσαμε τίτλους. Τον ευχαριστούμε που αυτό το σουκού. Αφεντικό είναι, θα βρει χρόνο, πάντα βρίσκει. Αφεντικό είναι, ό,τι θέλει κάνει. Έτσι δεν είναι, κύριε Σαλόπουλε? Έτσι είναι, εντάξει. Έτσι δεν είναι, τα αφεντικά. Εγώ από μένα το καταλαβαίνω. Έχουμε και κάποια πλεονεκτήματα μέσα στα τόσα μειονεκτήματα. Θα πληρώσουμε τις κρατήσεις, θα κάνουμε το ένα, θα πληρώσουμε τους φόρους, θα δουν τα δώρα. Αλλά όποτε θέλουμε να πάρουμε ρεπό, το παίρνουμε μόνοι μας, από τη σημαία. Από τον εαυτό μας, αλλά πολλές φορές δυσκολευόμαστε να το πάρουμε γιατί η πραγματικότητα δεν μας το επιτρέπει. Βρήκατε χρόνο να πεταχτείτε στην Ιεράπετρα όμως, ένα αφεντικό και του τμήματος Βόλη. Ναι. Είδατε. Βρήκα τον χρόνο και το χάρηκα και το απόλαυσα. Και πάλι συγχαρητήρια, πρόεδρε. Μεγάλη επιτυχία. Δώσατε πολύ χαρά σε όλο τον κόσμο. Νομίζω όλοι ναι, και είναι το ότι συνεχόμενο. Πέρσι στη Ρόδο, φέτος στην Κρήτη. Το προηγούμενο ήταν στη Σύρο. Κάτι μου λέει ότι μας πάνε τα νησιά. Και αυτό διαπιστώνουμε και εμείς στατιστικά. Άλλο γήπεδο στη νησία έχει ή να αρχίσουμε να φτιάχνουμε? Εγώ ζήτησα από τον πρόεδρο της ΕΟΠΕ του χρόνου να γίνει στη Σαντορίνη. Τι ωραία. Σαντορίνη. Ανηφόρα πολύ όμως, πρόεδρε. Ανηφόρα. Κούραση. Μόνο που το σκέφτηκα. Κούραση. Θα εσύ και θα μα μπρο. Εσύ έχεις τα μηχανήματα όμως. Εμείς με το πόδι δύσκολα είμαστε. Και να γερανώ. Η ομάδα κέρδισε. Η ομάδα κέρδισε έναν μεγάλο ημιτελικό. Η ομάδα κέρδισε έναν τελικό απέναντι σε μια ομάδα που είχε το αβαντάζ του outsider, γιατί έτσι είναι σε τελικούς, στα Final Four. Πάντα έτσι είναι. Βρήκε τον τρόπο η ομάδα και πλέον έχει μπροστά της το μεγάλο στόχο. Ένα σχόλιο για το Final Four και πώς πήγε, πώς το είδατε και ένα σχόλιο για το τι μέρη γενέστε. Ήταν μια άκρως επιτυχημένη διοργάνωση. Είχαμε μια καταπληκτική φιλοξενίας. Αυτό που με ενθουσίασε ήταν ότι συνάντησα πάρα πολλούς
ντόπιους εκεί κριτικούς οι οποίοι έχουν δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη και τους έχει περάσει και η τρέλα του ΠΑΟΚ. Αρκετοί κουζουλοί ΠΑΟΞΙΔΕΣ εκεί μας φιλοξενήσανε. Ήταν όλα ωραία η διοργάνωση, όπως το είπα, επιτυχημένη. Τα αποτελέσματα ήρθαν και έτσι ήρθε το ιδανικό. Η ομάδα έκανε κομβικές αλλαγές μέσα στη σεζόν και ο Γκάρετ, που αποφεύγω να πω το επίθετό του για να μην ξεφτυλιστώ. Και... ο Αγκουτουτία. Ναι, έτσι σε αυτήν την ταχύτητα πρόεδρε το λέμε, αλλά αν το πούμε σε αυτό ο ραδιοφωνικός χρόνος θα μειωθεί. Και ο Κλαπ Βάικ κάνει εκπληκτικά πράγματα. Πλέον και με την αλλαγή προπονητή, η οποία κακά τα ψέματα, τουλάχιστον σε ένα άθλημα που σαν το βόλεϊ που μετράει η ψυχολογία, παίζει καθοριστικό ρόλο σε τέτοιες φάσεις, όπως είχε γίνει με τον Ελκέρα. Είναι γεγονός ότι ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε τη στιγμή που υπήρξε πρόβλημα με τον προηγούμενο προπονητή. Ήταν ειλικρινά ό,τι καλύτερο. Έχει δέσει την ομάδα, την έχει κάνει μια γροθιά, έχει ηρεμήσει το κλίμα μέσα στα ποδητήρια. Είναι όλα είναι ιδανικά. Και πιστεύω ότι είναι ένας καταρχήν είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, λιγομίλητος, μεγάλη προσωπικότητα, οπότε όντως έτσι μπορεί και επιβάλλεται. Πλέον είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Υπάρχει ένα παιχνίδι στην Κηφισιά. Αύριο. Αύριο. Ναι, αύριο παίζουμε με την Κηφισιά, στον Μήλωνα, σε ένα ουδέτερο γήπεδο, διότι το γήπεδο της Κηφισιάς δεν καλύπτει τις προδιαγραφές. Το Ζιρίνιο, αυτό έγινε φέτος, άλλαξαν οι προδιαγραφές ή απλά συνέβη κάτι στο γήπεδο και πλέον φοβούνται να το χρησιμοποιήσουν? Πιστεύω ότι η αιτία θα ήταν ότι περίμενε ο Ολυμπιακός να παίξει με την Κηφισιά. Γι' αυτό βάλαν στο τέλος τα play-off να παιχτούν σε άλλο γήπεδο. Αλλά μας έτυχε εμάς. Ωραία. Δεν πειράζει. Και πλέον ο ΠΑΟΚ θα πάει σε μια σειρά με τελικούς με τον Ολυμπιακό. Λογικά. Ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν πάλι όντας καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Πιο δεμένη ομάδα. Είχε απώλειες μέσα στη σεζόν. Και πλέον... τις δημιουργήσαν και μόνοι τους. Ναι, αυτό είναι το. Ναι, σωστά. Αυτό είναι. Δεν είναι οι απώλειες. Πάντα υπάρχουν. Αλλά αλλάξαν τον καλύτερο τους παίκτη, τον κεντρικό, ο οποίος φέτος ήταν πολύ πολύ καλύτερος από την περσινή χρονιά. Φέραν πίσω τον Αλεξίεφ, ο οποίος δεν είχε καλό πρώτο γύρο στην Πορτογαλία όπου έπαιζε. Μπας περιπτώσει, τα λάθη τους σε συνδυασμό με τις αλλαγές τις δικές μας πλέον δίνουν άλλη οντότητα στους τελικούς, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι τραυματίας αυτή τη στιγμή, το κρύβουν νομίζω, έχω την αίσθηση ότι δεν θα παίξει, η χρονιά τελείωσε για αυτόν. Α, ναι. Ναι. Άρα λοιπόν πάμε σε μια σειρά, υπάρχει πίστη για την ομάδα, εγώ πιστεύω έτσι όπως την είδα και στο Final Four, πλέον νομίζω ότι πατάει καλύτερα στα πόδια της, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, είναι σε καλό φεγγάρι. Έτσι όπως τη βλέπω την ομάδα, γιατί υπάρχει αρκετή ποιότητα κακά τα ψέματα, θα ήθελα μια τοποθέτηση δική σας ως προς το ότι θα προσπαθήσετε να διασφαλίσετε τουλάχιστον τον κορμό το μεγαλύτερο, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στους τελικούς και για του χρόνου και κάποιες ποιοτικές πινελιές, να δούμε ένα πιο δεμένο σύνολο από την αρχή του χρόνου. Αυτό είναι, βέβαια είναι λίγο νωρίς ακόμα. Το χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι οι παίκτες και οι ξένοι θέλουν να παραμείνουν. Αυτό είναι το θετικό και το ευχάριστο. Δηλαδή τους αρέσει. Και όταν σε αρέσει κάτι βγαίνει και ένα καλό αποτέλεσμα. Ας τελειώσει το πρωτάθλημα και τότε θα δούμε. Ωραία. Θα ήταν καλό πάντως, εντάξει, δεν βόλευε και το πρόγραμμα, πρόεδρε, τα παιδιά να ήταν χθες στην Τούμπα και εσείς, δεν ξέρω αν ήσασταν εσείς, αλλά πολλοί κόσμος περίμενε την ομάδα. Στην πορεία ενημερώθηκε ότι μετέβη στην Αθήνα λόγω του αυριανού αγώνα. Νομίζω ότι ήταν μια βραδιά που τα παιδιά θα έπαιρναν πολύ χειροκρότημα και το αξίζουν πέρα για πέρα.
Ναι, τους περίμενε πολλοί κόσμος. Οι υποχρεώσεις όμως υπάρχουν και δεν περιμένουν. Υπήρξε μια πρόσκληση από τον μικρό, τον Γιώργο τον Σαββίδη, αλλά δεν πιστεύω ότι η χθεσινή οργάνωση, η χθεσινή φιέστα είχε περιθώρια για να παρεκκλίνει και να πάμε στο βόλι. Ήτανε καθαρά και καλώς κάνανε αφιερωμένοι στην ομάδα του ποδοσφαίρου. Καλά, είναι και τα έξοδα που θα έπρεπε να γυρίσετε στη Θεσσαλονίκη, να ξαναφύγετε στην Αθήνα. Είναι και η ταλαιπωρία και τα έξοδα. Τι, τι είναι, μικρό εντάξει, πράγμα. Τα έξοδα είναι και αυτά. Αλλά η ταλαιπωρία, είναι... αλλά η ταλαιπωρία ήταν το αρνητικό στην όλη υπόθεση. Διότι ξενύχτησε το Σάββατο το βράδυ η ομάδα μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Αν ερχόταν στη Θεσσαλονίκη ένα δεύτερο απανωτό ξενύχτη θα προέκυπτε. Να φύγει μετά η ομάδα σήμερα το απόγευμα για Αθήνα για να παίξει αύριο. Δεν ήταν και ό,τι πιο σοφό. Ναι, δεν είναι τραγουδιστές, αθλητές είναι. Ναι. Και να μην ξεφεύγουμε και λίγο από το σκοπό μας. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να υπάρχουν στον πρωταθλητισμό είναι η άμεση προσγείωση. Το αντιμετωπίζει τώρα το Βόλι μετά από ένα κύπελο, πρέπει να δείξει ότι δεν άδειασε, ότι πεινάει ακόμα. Το αντιμετωπίζει και το ποδόσφαιρο, το οποίο την Πέμπτη καλύτερα να πάει απέξω ένα ημιτελικό. Και αυτό πρέπει να μάθει να ζει μακριά από τους πανηγυρισμούς. Δεν είναι δύσκολο αυτό το πράγμα? Ναι, είναι δύσκολο όντως. Είναι ένα δύσκολο σημείο στις ομάδες. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Πρόεδρε, κάτι τελευταίο τουλάχιστον από μένα, πέρα από τα αγωνιστικά. Αναφερθήκατε και πάλι στον Άσο και αγγίξατε πολύ κόσμο. Δηλαδή πάνω στη χαρά των πανηγυρισμών δεν ξεχάσατε τον φίλο του ΠΑΟΚ για ακόμα μια φορά. Ναι, και τον Άσο λόγω ότι είναι κάτι επίκαιρο αυτές τις ημέρες λόγω και της δίκης, αλλά και αφαιρουμένο ήταν και σε όλους αυτούς οι οποίοι δεν είναι κοντά μας, όπως και πολύ καλά έκανε και ήταν και άκρος κινητικό η ΠΑΕΣ, το τμήμα επικοινωνίας που αναφέρθηκε σε όλους αυτούς που μας βλέπουν από ψηλά. Οι νίκες είναι και για αυτούς. Δεν πέρασαν και λίγα. Δεν έζησαν όσα θα άξιζαν. Και καλώς να αναφερόμαστε σε αυτούς όποτε βρίσκουμε την ευκαιρία. Καλή επιτυχία πρώτη την Τρίτη. Να μην έχετε άλλο αγώνα με την Κηφισιά. Να πάρει και η ομάδα μια ανάσα. Να μην έχει και τέταρτο παιχνίδι. Καμιά φορά σε αυτές τις σειρές καλό είναι να μαζεύεις παιχνίδια πλάκα-πλάκα. Γιατί έχεις καλύτερο ρυθμό. Σε κάποια από τα αθλήματα νομίζω μας ευνόησε μια σειρά τέτοια. Με τη Σύρο ήταν. Δεν θυμάμαι. Ναι, με τη Σύρο. Ότι βρήκαμε καλύτερο ρυθμό. Και βοήθησε. Τέλος πάντων, είμαι τον Παναθηναϊκό να είναι ημιτελικό. Θα μας πει ο πρόεδρος, θα μάθει καλύτερα, φαντάζομαι. Με τη Σύρο ήταν. Τη χρονιά που είχαμε τερματίσει τέταρτη. Ωραία. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Συγχαρητήρια βέβαια για το κύπελο. Και μακάρι η ομάδα να βρει τα πατήματά της ακόμα καλύτερα και στους τελικούς να καταφέρει να αντιστρέψει τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην κανονική περίοδο για ακόμη μια φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Καλά. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Αντώνης Τσαλόπουλος. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να αλλάξει επίπεδο το Βόλιο του ΠΑΟΚ. Άλλος ένας τίτλος. Και αυτό που μου αρέσει στον Αντώνη Τσαλόπουλο είναι ότι κάθε τίτλο που παίρνει πορώνεται ακόμη περισσότερο. Ναι. Και ο Θανάσης ο Κατσαρίδης έχει δώσει μεγάλη έμφαση στο Βόλιο. Υπάρχει μια σοβαρή επένδυση στο τμήμα, το οποίο όμως έχει δημιουργήσει το κοινό του, έχει τις προδιαγραφές για τίτλους, πρωταγωνιστεί, αλλά δεν γίνεται στο Βρόντο αυτή η επένδυση. Μακάρι η ομάδα, που είναι καλή ομάδα, να καταφέρει να πάρει και τον τελικό. Τους τελικούς, τέλος πάντων, τον play-off του πρωταθλήματος. Κοίταξε, λογική λέει αυτό που είπε και ο πρόεδρος, ότι ο Ολυμπιακός μείωσε μόνος του ουσιαστικά τη δυναμική του και την ποιότητα. Δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο-Γενάρη πήγαινε τρένο. Και έδειχνε ότι η διαφορά του είναι μεγάλη με τον ΠΑΟΚ και μη αντιστρέψιμη. Χαμήλωσε λίγο ο Ολυμπιακός, ψήλωσε ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν είναι σε ισορροπία ή ακόμα ο Ολυμπιακός είναι λίγο καλύτερος. Αυτό που είπε ο πρόεδρος ότι ο Αλεξίεφ δεν θα αγωνιστεί είναι μεγάλο βαντάζ για τον ΠΑΟΚ σε μια σειρά 5 παιχνιδιών. Ενδεχομένως.
αλλά κάθε παιχνίδι, κάθε σετ θα είναι μία μάχη, εντάξει. Εννοείται. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω δικαιούται να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και γιατί όχι να μην το κατακτήσει και να κλείσει τη χρονιά ιδανικά. Με ένα double. Και να αφήσει τον Ολυμπιακό με το γυναικείο μπάτμιντον, ξέρω εγώ. Μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν, υπάρχει το τμήμα μπάσκετ το οποίο πλέον ζει στιγμές κόντρα σε όλα όσα συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ. Αυτό και είναι κόντρα. Δηλαδή πιο κόντρα και να θέλει δεν πάει. Δεν γίνεται. Παιδιά, δεν υπάρχει μαντήλι. Τα πράγματα είναι οριακά. Ευελπιστούμε να δοθεί μια λύση. Άμεσα, μελλοντικά δεν ξέρω. Είναι κρίμα αυτό το τμήμα που το μέταλλό του είναι για top επίπεδο να βιώνει ό,τι βιώνει, να μην αγωνίζονται αθλητές, να χάνει ο ΠΑΟΚ από τον πεσμένο κολοσσό, να υπάρχουν δηλώσεις που δεν αρέσουν γενικότερα. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα έχουμε ευχάριστα νέα και από εκεί. Είναι αυτό που είπε χθες ο Μπανεβραλίδης στο Open. Το μόνο που έχουμε ίδιο με την ΠΑΕ είναι το πάθος και η αγάπη. Τα υπόλοιπα δεν. Η λογική λέει Σταύρο και αγάπη, το καλοκαίρι θα είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Η λογική, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά. Πολύς κόσμος νοιάζεται για τον μπάσκετ σε θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή χωρίς να προσποιούνται οι άνθρωποι. Δηλαδή, χθες με μια μεγάλη παρέα φίλων του ΠΑΟΚ εκεί στο Λευκό Πύργο, πάλι κουβέντα πήγε στο μπάσκετ, βγήκε αυτή η στεναχώρια, αλλά επί της ουσίας δεν γίνεται κάτι, δεν αλλάζει ούτε η στήριξη του κόσμου. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει και η προοπτική να βρεθεί κάποιος επενδυτής. Γενικότερα, όχι απλά υπάρχει μια στασιμότητα, υπάρχει μια καθοδική πορεία. Δεν νομίζω, Σταύρο και αγάπη, να υπάρχει και παρακάτω στην παρούσα φάση που διανύουμε. Ναι. Απλά η ομάδα, από ό,τι φαίνεται, περιμένει να τελειώσει η σεζόν. Okay. Έχουν δίκιο και ο Χάτσερ και ο Γκάρετ. Δεν μπορεί να πει ότι έχουν άδικο. Καθένα έχει το δικό του σκεπτικό. Είχαν ενδιαφέρον βέβαια και όσα είπε ο Γκος. Εντάξει, ο Γκος είναι άλλη πάστα, έχει άλλη φιλοσοφία. Ναι. Είπε βέβαια ότι δεν λέει κάτι κακό για αυτούς. Μα δεν μπορεί να πει κάτι και κακό. Του καταλαβαίνει, αλλά ότι ο καθένα αποφασίζει και κρίνει. Στενάχωρη κατάσταση. Αυτό που ο Σταύρος μακάρι. Στο μακάρι έχουμε μείνει. Ενδεχομένως το καλοκαίρι θα είναι πολύ δύσκολο και να μιλάμε του χρόνου για μια ομάδα που θα έχει διαφορετικούς στόχους από τους φετινούς. Δεν είπαμε στο ποδόσφαιρο ότι βγήκε διαιτητής για το μάτς με τον Αστέρα. Ευαγγέλου είναι. Ναι, Ευαγγέλου είναι και στο άλλο μάτς είναι ο Τζίλος της ΑΕΚ με τη Λαμία. Σταύρο, σχολείσαι λίγο ένα λεπτάκι τη Super League, την αφήσαμε. Μες στο... Τι έκανε ο Κούγιας, θες. Στο ολοκλήμα. Δηλώσεις. Κούγιας, ρε φίλε. Δεν είδα δηλώσεις, τι έγινε. Δεν είδα καθόλου τι έγινε γύρω-γύρω με το χαμό χθες. Μόνο το αποτέλεσμα κοίταξα. Πώς είναι τώρα? 27 ο Πας Γιάννηνα, 14ος, απευθείας υποβιβασμός, 29 όφι, play out. 30 Τρίπολη, η Ξάνθη έχει σωθεί με τις οβαθμίες. Δύσκολα τα πράγματα για τον Πας Γιάννηνα, που μπορεί να μην φτάνει ακόμα και η νίκη, αν θα μπορέσει να κατακτήσει κοντά στον ΠΑΟΚ, που δεν νομίζω, έτσι πως είναι ο Πας Γιάννηνα. Χωρίς να το λέω με καμία δόση υπεροψίας ή οτιδήποτε άλλο. Λάρισα Ολυμπιακός, αδιάφορο. Απόλλωνος Σμύρνης Λαμία, αδιάφορο. Νομίζω παίζει μόνο κάτι για το τηλεοπτικό του Απόλλωνα. Ναι. Απόλλωνος Λαμίας είναι. Απόλλωνος Λαμία. Εδώ θα το παίξουμε κάνα μόνο. Άρης Ξάνθη, αδιάφορο εντελώς. Ο Άρης είναι πέμπτος. Ο Άρης είναι πέμπτος. Ξάνθη 32. Ξάνθη 32. Με τις οβαθμίες είναι σωμένη. Ναι, αδιάφορο κι αυτό. Αστέρας Τρίπολης, Πανιώνιος. Άσος το Αστέρα, 1-0-5 θα δίνεται. Ναι. Ναι. Ατρόμητος Σόφι. Θα πέσει αρκετά το διπλό. Ωραία. Λεβαδιακός ΑΕΚ. Εδώ πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις οβαθμίες δικές μας. Δηλαδή, τι εννοώ, του ΠΑΣ. Για να ξέρουμε αν ο ΠΑΣ είναι αδιάφορος. Ο Όφι με ένα βαθμό σώζεται. Το Όφι Γιάννηνα τι γίνεται. Ναι. Δεν το έχω ψάξει, από την αλήθεια. Κακός. Τα λεφτά μας παίζουμε. Έχουμε μέρες, Σταύρο. Ναι. Λοιπόν, Λεβαδιακός ΑΕΚ αδιάφορο. Η ΑΕΚ θα τερματίσει η τρίτη ή τέταρτη. Τρίτη τη βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Θα κερδίσει. Άμα χάσει δηλαδή τη Λάρισα και καπάκι από το Λεβαδιακό, ας μην κατέβουν κιόλα. Δηλαδή... Παναθηναϊκός Πανετολικός. Πώς το πεις αυτό? Παναθηναϊκός. Είμαι κανείς ένα σκράτσι που φάνηκε. Έκανες DJ Stereos.
Μην αρχίσω τα καντήλια τώρα στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Πανετολικός, αδιάφορο κι αυτό. Και πας Γιάννηνα ΠΑΟΚ. Όχι αδιάφορο. Όταν ξεκινήσουν τα παιχνίδια, άκου να ο Πας Γιάννηνα θα έχει την ελπίδα με νίκη. Στην εξέλιξη πιστεύω θα χάσει κάθε ελπίδα των αγώνων. Θα προηγηθεί ο Όφη, ο Τρίπολη θα κερδίζει, ναι. Τι να κάνουμε, έτσι έχει. Ένα τηλεφωνάκι στον Κουλούρη. Πάλι γκολ χθες. Πάλι γκολ. Έχει φτάσει στα 82. Δεν τον Ερίκο. Το πιο γελίο. Κοίτα, δύο στοιχήματα έχω βάλει με τον Ερίκο. Το άλλο ποιο ήταν? Ένα Ζάιρο Ροντρίγκες. Πήρε από Ροντρίγκες και πήρε Ζάιρο. Δηλαδή γελάει όλη η Αφρική και η Λατινική Αμερική παράλληλα. Και καπάκι μου έβαλε. Για τον Κουλούρη. Εντάξει, ήταν δύο αστοχίες. Με τον Κουλούρη μου είπε άντερ 9,5. Αστοχία. Σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Και έχει 25. Άντερ 9,5 ήταν ότι ο μέσα στο σύστημα, στο στοίχημα τον Αύγουστο. Όχι, σου λέω. Αύγουστο, Σεπτέμβριο και πάει στα 10. Άσου, τι... Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Το έπιασα τέλη το 9,5, 10 γκολ Κουλούρης, ήταν τέλειο Οκτωβρίου. Δεν είχαμε βγάλει τα μπουφάνα ακόμα. Ο άπειρος συνάδελφος. Εντάξει, μία στοχή ήταν. Δύο μαζί με τον Γκάρι. Ζάιρο, δεν είναι για στοίχημα. Δεν είναι. Το παιδί δεν μπορεί να μυρίσει. Δεν το έχει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Στις ισοβαθμίες με ενημερώνει ο γνωστός Κορδελιώτης, στατιστικολόγος, ότι ο ΠΑΣ χάνει σε όλες τις ισοβαθμίες με Όφη και Αστέρα. Άρα δύσκολο είναι. Έχει μόνο ελπίδα με νίκη δική του και ήττα του Όφη. Ναι. Ο Όφη είναι ότι δεν θα χάσει το Περιστέρι. Πάει 30, ναι, άμα κερδίσει. Ο Ατρόμητος, από ό,τι μαθαίνω, θα δοκιμάσει αρκετά παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Βάρτα. Κύριε, είναι προσφέρεται. Είναι στην ΚΑΠΑ 8. Ο Βάρτα. Ναι. Με αυτά και με αυτό, η εκπομπή των πρωταθλητών Ελλάδος. Έτσι. Πες τα. Το ΠΑΟΚ 24. Πρωταθλητής 24. Ναι. Εμείς είμαστε μαύροι πρωταθλητές. Όχι κόκκινος πρωταθλητής. Ναι, γιατί το άλλο είναι παραπέμπει. Ναι, κόκκινος πρωταθλητής. Έξι. Α, γράφτηκε κάπου ότι ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει το πιο κάλπικο πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων. Στο κάτι μαγικό. Κάτι μαγικό, υπό τώρα για συγγενικό πρόσωπο, πρώτο βαθμού. Δεν είναι η ώρα. Όχι, όχι, δεν είναι. Ας κρατήσουμε. Μεγάλη εβδομάδα. Μεγάλη εβδομάδα. Και μεγάλη εβδομάδα. Αλλά μην πω κάτι και τώρα. Και μόνο το όνομα, κάτι μαγικό. Κάτι μαγικό. Είναι το πιο λούκρικο όνομα της ιστορίας. Λούκρικο και εσύ, εντάξει. Κάτι μαγικό. Αχ, τι ωραία. Ήμουνα με τον Τάδε το βράδυ και ήταν κάτι μαγικό. Μεγάλη Δευτέρα. Ναι, εντάξει. Μα τον είχε τόσο, ήταν κάτι μαγικό. Χτύπησε το μικρόφωνο. Χτύπησε το μικρόφωνο, το είδα καλά. Χτύπησε το μικρόφωνο. Άντε, βρε. Τσοπάνι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν κάτι μαγικό όλη τη χρονιά. Δεν κάνουμε τέτοια. Μεγάλη Δευτέρα. Κάτι μαγικό. Ωραία. Είναι βασικά κάτι μαγικό, είναι η μέτρηση IQ που αν κάνουν δεν θα βρεθεί νούμερο. Ήταν κάτι μαγικό, δεν βγήκε νούμερο. Να κλείσουμε με κάτι μαγικό που διάβασα το Σάββατο. Μπήκα, έκανα το λάθος γιατί δεν άντεξα από τον τίτλο. Μόνο Ολυμπιακός και Μπαρτσελώνα. Και λέω τι εννοεί ρε εσύ. Έχουνε ζάρια στην πόλη. Όχι, όχι. Μόνο Ολυμπιακός λοιπόν και Μπαρτσελώνα φέτος. Ένα ακόμα πρωτάθλημα. Ξυπνήστε. Απέκλεισαν φέτος αγγλική ομάδα. Δεν τρέπεσαι ρε να γράψεις ότι απέκλεισε την Μπέρνλι ρε. Ζώα. Μόνο Ολυμπιακός λοιπόν και η Μπαρτσελώνα. Ναι, αλλά το πήρε το κλικ. Το πήρε το κλικ. Μπήκες. Μπήκα, έβριζα τον εαυτό μου μετά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα δώσουμε σκητάλη στο ανάλυση των Paris Press για την επόμενη ώρα. Μαζί μας το Ρίτζι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. 2-3-10-2-87-8-8-8 κερδίζεται με ένα τηλέφωνο διπλή πρόσκληση για το Θέατρο Βεργίνα Πέμπτη να πάτε να δείτε στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης το Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Διπλή πρόσκληση, απεριόριστη πύρα, πολλά δώρα στο ημίχρονο, 4 η ώρα, μεγάλη Πέμπτη, 2-3-10-2-87-8-8-8. Το Παρντών Καφέ Μπάρ είναι μαζί μας, το στέκει στον Εύωσμο που έχει γίνει πια συνήθεια για όλους. Ένας όμορφος, ζεστός και φιλόξενος χώρος για να πάτε από το πρωί να πιείτε τον καφέ σας μέχρι και το βράδυ για το ποτό ή το κοκτέιλ. Υπάρχουν και πολλά event συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας και το Παρντών είναι στον Εύωσμο Μεταλλίων Ταύρου 4, δίπλα ακριβώς από τον πεζόδρομο. Και τα Νακσούς είναι μαζί μας. Νακσούς, το είπα καλά. Έλα. Τσιμισκή μας στο τέλος, το νέο κατάστημα είναι έτοιμο και φυσικά παραδοσιακά πλατεία Αγία Σοφία στο Mediterranean Cosmos. Ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο πολλά στόκ με πάρα πολύ καλές τιμές.
Και Τελευταίος Βενιζέλος, αν ταξιδεύετε, περάστε και από εκεί. Και nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Οι στοίχημαντε μαζί μας, μπείτε και δείτε το καταπληκτικό βίντεο που φτιάξανε για τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Όπως και ο Φτίκας, πλακάκι ήδη γίνει, η καλύτερη επιλογή αν θέλετε να ανακαινήσετε τον μπάνιο σας. Με προϊόντα του μεγαλύτερου ισπανικού και ιταλικού οίκου, δωρεάν μεταφορά στο χώρο σα 2-3-10-905-503, Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από το κήπο του Καλού. Και φυσικά θεϊκών φυστοπολίων, η καλύτερη επιλογή για να φάτε στο κέντρο, Αγγελάκη 10, είτε να φάτε μέσα στο χώρο που έχουν φτιάξει τα παιδιά, φανταστικό, είτε στα τραπεζάκια σχεδόν στο ύψο του Τραϊστάνδου Βόλου. Αν είστε τώρα στο σπίτι, καλείτε 2-3-10-221-321, το θεϊκό σα εξυπηρετεί από το 12.30 το μεσημέρι μέχρι τι 2 τα ξημερώματα. Είτε μένετε ανατολικά μέχρι την Τούμπα, είτε δυτικά μέχρι το σταθμό του ΟΣΕΚΙ, φυσικά σε όλη την περιοχή του κέντρου της πόλης. Προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα και άλλη μία δώρο, δωρεάν όλες οι αλυφές και μεγάλο τεράστιο σε μέγεθος διπλό σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ, το μεγάλο ατού του θεϊκών. Ξαναλέω, Αγγελάκη 10, τηλέφωνο 2-3-10-221-321. Αυτά από εμάς, παραδίδουμε σκητάλη στο ανάλυση των Παρεπρές, μείνετε στο Λίμπερο 107,4.